Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση το επόμενο δίωρο για όλα τα θέματα που κυριαρχούν στη Θεσσαλία, την κεντρική Ελλάδα, σε ολόκληρη τη χώρα. Μαζί θα δούμε όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα μας απασχολούν. Σήμερα έχουμε 5η, 19 Ιανουαρίου και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Την ημερομηνία έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων γνωστοποίησε σήμερα το πρωί Υπουργός Παιδείας. Η Νίκη Κεραμέως αποκάλυψε ότι κλείδωσε η ημερομηνία για τις πανελλήνες και οι εξετάσεις αυτές των μαθητών θα ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου, ενώ τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες ξεκινάει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας που δημοσιοποιήθηκε πριν 2 ημερών και τροποποιείται, η προηγούμενη απόφαση δίνεται οριστικό τέλος στην πρόβλεψη για διπλά μηχανογραφικά δελτία. Η εξέλιξη αυτή είχε προαναγγελθεί από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν το Υπουργείο Παιδείας εξήγηλε την κατάργηση της διάταξης, η οποία ποτέ δεν εφαρμόστηκε από την περίοδο που θεσμοθετήθηκε. Το διπλό μηχανογραφικό που καταργήθηκε χωρίς ποτέ να εφαρμοστεί είχε θεσπιστεί μαζί με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ωστόσο, έμεινε ανενεργό καθώς εκφράστηκαν προβληματισμοί για πιθανές παρενέργειες από την εφαρμογή του. Στα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι έφτασαν σήμερα το πρωί ο πρωτότοκος γιος του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου Παύλο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ και ο αδελφός του Νικόλος μαζί με την Τατιάνα Μπλάτνικ, προκειμένου να παραστούν στο Τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του Εκλειπόντος. Ελάχιστη ώρα μετά στο Τατόι έφτασε και η χείρα του τέος βασιλιά Άννα Μαρία. Το Τρισάγιο ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι στους βασιλικούς τάφους στο λόφο του Τατοίου, ενώ την επιμνημόνιση δέηση θα τελέσει ο Μητροπολίτης Ηλίου Αθηναγόρας, ο οποίος έφτασε νωρίτερα στο Τατόι. Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο τρίτος γιος του τέος βασιλιά Φίλιππος, η κόρη του Αλεξία, οι αδελφές του Ειρήνη και η βασιλομήτρο της Ισπανίας Σοφία, καθώς και 4 από τα εγγόνια του. Το αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας επισκέφθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, από όπου ανακοίνωσε ότι από αύριο στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής θα υπάρχει ενίσχυση με 600 νέους ειδικούς φρουρούς, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα αστυνομικά τμήματα στο κέντρο της Αθήνας και στη Δυτική Αττική, εκεί όπου επιχειρούν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί να περιορίσουν τα φαινόμενα εγκληματικότητας. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας φροντίζει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η παρουσία των αστυνομικών στους δρόμους και στις γειτονιές για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Ενώπιον του Προκαταρκτικού Συμβουλίου, το οποίο θα κρίνει αν θα παραταθεί κατά ένα μήνα η προφυλάκησή της ή αν θα αφαιθεί προσωρινά ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι η Εύα Καϊλή. Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου παραμένει κρατούμενη πάνω από ένα μήνα στις βελγικές φυλακές, ενώ εδώ και μερικές εβδομάδες έχει αιτηθεί προσωρινή αποφυλάκηση με βραχιολάκι, ωστόσο η εκδίκαση έχει πάρει αναβολή. Η Εύα Καϊλή και αύριο θα δηλώσει αθώα και θα δώσει μάχη για να αποδείξει την αθωότητά της, τόνισε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναφορικά με το αν η αλλαγή στάση του Παντσέρη θα αλλάξει κάτι και για την Ελληνίδα πολιτικό. Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες που άπτονται διαφθοράς, ξεπλήματος χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Φωτογραφίες από τη Γιάφκα που χρησιμοποιούσαν οι 7 ληστές στην Πάτρα έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, οι 7 συλληφθέντες εμπλέκονται σε σειρά από ένοπλες ληστείες τραπεζών, υποκαταστημάτων των Ελτά και σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον από το 2020. Ανάμεσά τους είναι και ο γιος του καταδικαστέντος μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Κώστα Καρατσόλη, επωνομαζόμενο ως Στέλιο, ο οποίος αφού εξέτησε ποινή 17 ετών αποφυλακίστηκε. Εκτός από ληστείες, οι δράστες για να μεγιστοποιήσουν το παράνομο κέρδος τους είχαν διαμορφώσει οικίες όπου διέμεναν κατάλληλους χώρους με υδροπονικές καλλιέργειες κάναβης, ενώ οι ποσότητες που παράγονταν στη συνέχεια πολλούνταν στην περιοχή του κέντρου της Πάτρας. Μάλιστα, σε ένα από τα διαμερίσματα εντοπίστηκε μέχρι και ειδικός σωλήνας για την καλλιέργεια κάναβης. Εκτός όμως από τη μεγάλη ποσότητα κάναβης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, εκρηκτικά και βιβλία με θέμα τον επαναστατικό αγώνα και τον αναρχισμό. Έλατε τώρα σε αυτό το σημείο αναλυτικά να ξεκινήσουμε και να βλέπουμε όλα τα θέματα στη Θεσσαλία. Καλωσορίζοντας αρχικά μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση. Γεια Σοφία μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βάσο. Καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές. Τι γίνεται, να πω για τον καιρό τίποτα ή να μην πω σήμερα? Κοίταξε, σήμερα είναι εξαιρετικός ο καιρός. Μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον που μιλάμε. 20 βαθμούς Κελσίου σήμερα η Λάρισα. Μπορώ να σου πω ότι θύμιζε άνοιξη παρά χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού. Σοφία, άνοιξη. Και τελικά μήπως είναι οι αλκιονίδες, μήπως.
Δεν ξέρω. Πάντως αρχίζουν λίγο, δεν ξέρω αν είδες καθόλου με τους μετεωρολόγους, αρχίζουν και μαζεύουν λίγο το θέμα της κακοκαιρίας. Δηλαδή ενώ λέγανε και χιόνια ακόμη και μέχρι τα 500 μέτρα υψόμετρο. Τώρα πίσω πάλι. Αρχίζουν πάλι και το μαζεύουν και λένε ότι ναι, θα αλλάξει ο καιρός, αλλά όχι τόσο ραγδαία και τέτοια μεγάλη επιδείνωση. Βροχές όμως λέει θα έχουμε, έτσι, που θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Βροχές θα έχουμε. Ναι. Από Παρασκευή αύριο, αν από δεν κάνω αύριο. Από αύριο ξεκινά το μεσημέρι και μετά νέα επιδείνωση του καιρού. Δεν θα έχουμε 20 σίγουρα αύριο. Αλλά δεν θα έχουμε και αυτή τη μεγάλη έτσι ραγδαία επιδείνωση που λέγανε τις προηγούμενες ημέρες με τρελές χιονοπτώσεις. Να δούμε όμως. Πάει για μετά. Για την άλλη εβδομάδα τώρα, από μακριά. Για τις 25 λένε τώρα και μετά. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Α, βγήκε ο Γενάρης. Μπήκε ο Φλεβάρης. Μετά δεν ξέρω πόση κακοκαιρία να κάνει και τι χειμώνα να κάνει. Φέτος δεν καταλάβαμε χειμώνα. Ο Μάρτιος, ο Γδάρτης όμως. Πόσο να κάνει, καμιά εβδομάδα. Εντάξει, αλλά πάει όλο πίσω, ξέρω, Κωσοφία. Πάει πολύ πίσω. Πού θα πάει, θα έρθει το καλοκαίρι μετά. Λες να έχουμε το καλοκαίρι χιόνια, τι να πω, δεν ξέρω. Όχι αυτό, με μας τίποτα. Μας έχει λυπηθεί πάντως και ο καιρός φέτος και μας αγάπησε λίγο παραπάνω γενικότερα και είπε να μην είναι τόσο βαρύς για να προστατεύσει κυρίως την τσέπη μας. Έτσι, μόνο αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Να, μια και λέμε και για την προστασία της τσέπης μας από την ενέργεια. Δεν είναι μόνο τι συμβαίνει με τα νοικοκυριά, είναι φυσικά τι συμβαίνει και με τους δήμους, όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι μεγάλες οι δυσκολίες, έτσι, με όσα και εκείνοι έχουν να πληρώσουν, αλλά εδώ έχουμε και κάτι από την αντίστροφη πλευρά. Ότι περιμένουν χρήματα οι Δήμοι από τα δημοτικά τέλη, τα οποία δημοτικά τέλη τα καταβάλουν κανονικά στις εταιρείες ενέργειας όλοι οι δημότες, όμως αυτό το χρηματικό ποσό δεν φτάνει στα δημοτικά ταμεία ή φτάνει με τεράστια καθυστέρηση και μιλάμε για μεγάλα χρηματικά ποσά. Αυτό το θέμα εμείς τουλάχιστον εδώ το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν ακούει κανείς μέχρι στιγμής. Ξέρεις πώς είναι οι εταιρείες εδώ μεταξύ. Γιατί κάναμε το σχετικό ρεπορτάζ και ρωτώντας και τον αρμόδιο τη Δήμαρχο. Πάνω από 20 εταιρείες. Δηλαδή έχουν να πολεμήσουν όχι μία, όχι δύο δικαστικές περιπέτειες με πολλές εταιρείες. Γιατί θα έπρεπε να τις πολεμήσουν όμως. Θα έπρεπε να ήταν κάτι που δεν θα χρειαζόταν. Δεν θα χρειαζόταν να κάνουν. Πόλεμος ή δικαστική διαμάχη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι χρήματα με την ονομασία δημοτικά τέλη. Ακριβώς, τα οποία τα πληρώνεις εσύ και εγώ ως καταναλωτές που πρέπει να αποδώσουν οπωσδήποτε στις δημοτικές αρχές αλλά μπαίνουν στις τσέπες τους. Και ξέρεις είναι αυτό που λέει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τώρα μιλούμε για τον Δήμο Λαρισαίων και δεν είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει μόνο ο Δήμος Λαρισαίων. Οι μεγαλύτερες δημοτικές αρχές, πληθυσμό πάντοτε, έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Και μάλιστα μας λέει, κερδίζουν μια δικαστική διαμάχη, παίρνουν κάποια χρήματα, αλλά μετά πάλι τα ίδια. Δηλαδή συγκεντρώνονται πάλι ποσά, πάλι καθυστερούν να πληρώσουν. Δηλαδή στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτούς τους τελευταίους μήνες που έχουμε ξαναπροβάλει το θέμα, έχουν μπει κάποια. Όμως το ποσό εδώ παραμένει 1 εκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό λέει ότι παίρνουμε κάποια χρήματα και ξαναδιπλώνουν πάλι τα χρέη. Δηλαδή είναι, λέει, πρέπει να παρέμβει οπωσδήποτε και η ίδια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μάλιστα είπε ότι αν δεν εξοφλήσουν τα δημοτικά τέλη θα σταματήσει και τις παροχές. Δηλαδή δεν θα μπορούν να παρέχουν ρεύμα απέναντι στους δημότες. Αλλά κάτι τέτοιο στην πράξη δεν το έχουμε δει ακόμη. Με απειλές δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να το κάνουν στην πράξη, μήπως και αλλάξει κάτι. Ναι, αλλά αυτό θα γίνει σε βάρος των δημοτών τους. Και οι Δήμοι φυσικά και δεν το θέλουν αυτό, γιατί οι δημότες από την άλλη θα σου πούνε: εγώ δεν τα πληρώνω τα τέλη. Έτσι, και φυσικά και τα πληρώνουν οι δημότες στα δημοτικά τέλη και τα πληρώνουν και τους Δήμους. Δεν τα πληρώνουν και τις εταιρείες να μπαίνουν στα ταμεία των εταιριών, οι οποίες κακά τα ψέματα βάσω, δεν μπορούμε να τις λυπηθούμε κιόλας. Έτσι, καμία περίπτωση. Γιατί μιλούμε για κερδοφόρες επιχειρήσεις, για επιχειρήσεις που λαμβάνουν τα χρήματα των καταναλωτών και σωστό, θα πρέπει να αποδώσουν σωστό, δικά αλλά τους χρήματα. Ακόμη και αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, προς τι λείπει σε μια εταιρεία που αυτά τα χρήματα που εισπράττει δεν είναι για το δικό του ταμείο. Ακριβώς. Δεν έχουν καμία σχέση. Απλά είναι ο δρόμος που ακολουθείτε μέχρι να φτάσουν στα δημοτικά ταμεία αυτά τα χρήματα. Ακριβώς. Και είναι χρήματα τα οποία βάζουν, όπως λέει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι μιλούμε για περικοπές κονδυλίων στην τοπική αυτοδιοίκηση που ξεπερνά ακόμη και το 60%. Είναι χρήματα, φαντάσου, 1 εκατομμύριο ευρώ τώρα. Πόσες πραγματικά έτσι τρύπες τα έκλειναν και οι ίδιες οι δημοτικές αρχές. Δηλαδή δεν είναι ένα μικρό ποσό. Είναι χρήματα τα οποία θα έπρεπε να επιστρέψουν στους δημότες με έργα. Έτσι. Αυτό λέει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Και δεν γίνεται κάθε φορά, λέει, εμείς να έχουμε το νομικό τμήμα του Δήμου και να κάθεται και λίγο να πάει στα δικαστήρια την κάθε εταιρεία για να πάρουμε τι τα χρήματα που πρέπει έτσι και αλλιώς να είχαν αποδοθεί μέσω των λογαριασμών που πληρώνουν οι δημότες. Τώρα μπορούμε, γιατί σε κεντρικό επίπεδο το βλέπουν έτσι από μεγάλη απόσταση το θέμα και δεν το αγγίζουν καν.
δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει κάποια παρέμβαση και να δοθεί τέλος. Πρέπει οι Δήμοι διαρκώς να τρέχουν στα δικαστήρια, να εισπράττουν και μετά ξανά τα χρήματα να διπλώνουν. Ακριβώς. Και να φτάνουμε μόνο για το Δήμο Λαρισαίων, μόνο λέμε, γιατί αφορά όλους τους Δήμους, στο ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ που αυτή την ώρα περιμένει από δημοτικά τέλη, επαναλαμβάνουμε. Ακριβώς. Και είχαμε ρωτήσει, είχαμε κάνει και παλαιότερα το ρεπορτάζ και πάλι ήταν κοντά στο εκατομμύριο. Και λέμε, καλά, τι έγινε. Ναι, γι' αυτό σου είπα. Ναι. Και λέει ο Δήμαρχος ότι παίρνουμε κάποια χρήματα, μέχρι να τα πάρουμε, περνά πάλι ο καιρός να πάμε στο επόμενο δικαστήριο και δυστυχώς ξαναμαζεύονται τα χρήματα και είναι κοντά στο εκατομμύριο. Είναι χρήματα πάντως των δημοτών που έχουν πληρώσει και θα πρέπει να αποδοθούν στις δημοτικές αρχές για να επιστρέψουν και πάλι στους δημότες μέσω των έργων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τη δήλωση από την δική του πλευρά για όλα αυτά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Τάνος Αδαμόπουλος. Συνεχίζουν οι εταιρείες ενέργειας να μην καταβάλουν όσο οφείλουν δημοτικά τέλη από λογαριασμούς που έχουν εξοφλήσει καταναλωτές προς τη Δημοτική Αρχή Λάρισας, ενώ ήδη σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη κινηθεί και νομικά. Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε 10 μέρες, λύνεται. Το βρίσκουμε πάντα μπροστά μας. Δεν είναι εκατοστάρι, είναι μαραθώνιος που λέμε. Εμείς ως υπηρεσία το παρακολουθούμε και όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, προχωράμε στις νομικές ενέργειες. Υπήρξε και μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης το χρονιά που μας πέρασε, όπου τους απειλούσε να μην τους δώσει ενέργεια μέσω της ΡΑΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Προχωράμε όσο δυνατόν μπορούμε για να βοηθήσουμε και τα οικονομικά του Δήμου, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι λεφτά των συμπολιτών που πληρώνουν από την τσέπη τους και το ιστόρημά τους και αυτά τα λεφτά πρέπει να πάνε στους Δήμους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και να πληρώσουν τις υπηρεσίες τους. Να σημειωθεί πως οι οφειλές ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ για τον Δήμο Λάρισας. Τα χρήματα αυτά που υπάρχουν καθυστερήσεις είναι περίπου στο εκατομμύριο, θα έλεγα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό. Δηλαδή, δημιουργείται χρέος, ενοχλούμε, μπαίνει καινούριος μήνας. Εμείς ως υπηρεσία έχουμε τη δυνατότητα από την οικονομική μας υπηρεσία να έχουμε βάλει ανθρώπους και να τα παρακολουθούν αυτά μηνιαίως ανά εταιρεία. Δεν είναι μια εταιρεία, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ο Δήμος Λάρισας περίπου έχει σήμερα 20 εταιρείες, 20 διαφορετικούς παρόχους. Πρέπει να είμαστε κατά πάνω και έχει δείξει η ιστορία ότι όσο προχωράμε σε νομικές ενέργειες υπάρχει και το θετικό αποτέλεσμα να έρχονται μαζεμένα χρήματα στα ταμεία του Δήμου. Οι δημοτικές αρχές ζητούν και την παρέμβαση της κυβέρνησης, καθώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι Δήμοι της χώρας. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν, τα είδαμε και πιο αναλυτικά. Τώρα πάμε στις ιώσεις, Σοφία. Που πολλοί ταλαιπωρούν ολόκληρες οικογένειες, πολλοί ταλαιπωρούν τα μικρά παιδιά. Και για άλλη μια φορά και εμείς να ακούσουμε έτσι τις συμβουλές που δίνουν οι γιατροί μπροστά σε αυτή την έξαρση. Έτσι, και μιλούμε για παιδικές ιώσεις που σε πολλές των περιπτώσεων βάζουν κλείνουν ακόμη και τμήματα σχολείων, γιατί λείπουν πολλά παιδιά λόγω των εποχικών και όχι μόνο ιώσεων. Μην ξεχνάς αυτό το κοκτέιλ που λέμε συνεχώς κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, που τα διπλά τεστ κάνουν και θράψεις στα φαρμακεία, γιατί κανείς δεν ξέρει, είναι κορονοϊός, είναι ο ιός της γρήπης, είναι κάποια άλλη ίωση. Ακόμη υπάρχουν και ιώσεις, όπως λένε οι ειδικοί, που δεν μπορούν να γνωρίζουν, δηλαδή, ποιες ιώσεις είναι. Εμφανίζονται ιώσεις που έχουν να τις δουν δεκαετίες, όπως λένε οι γιατροί. Και μάλιστα δεν έχουν ταυτοποιηθεί κάποιες από αυτές τις ιώσεις. Φτάνουν μέχρι και τα νοσοκομεία και προσπαθούν να εντοπίσουν το μικρόβιο για να δώσουν και την ανάλογη θεραπεία. Έτσι. Και σε αυτό ο καιρός μας έχει κάνει καλό, πέρα από την τσέπη, γιατί ακόμη επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες να ανοίγουν παράθυρα σε χώρους, να μην υπάρχει συνωστισμός. Να πίνουμε τον καφέ μας έξω και όχι σε κλειστό χώρο. Μπράβο. Ναι, να μένεις έξω. Έχει βοηθήσει και σε αυτό. Να μην φανταστούμε τι θα συνέβαινε αυτή την εποχή αν είχαμε άλλο καιρό. Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λένε ότι οι προειδοποιήσεις είναι για να υπάρχουν προφυλάξεις και μέτρα για τα όσα έρχονται, αν χειροτερέψουν δηλαδή οι καιρικές συνθήκες. Ακριβώς. Πάντως ψυχραιμία, το λένε και οι ίδιοι γιατροί. Ναι. Εάν επιμένουν τα συμπτώματα πάνω από 1-2-24 ώρες, θα πρέπει να συμβουλευτούν φυσικά τον παιδίατρό τους, θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους. Αλλά όχι και αυτό, τρέχουμε στο φαρμακείο να πάρουμε 2 ντεπών, κάτι άλλο, δεν ξέρω, για να τα έχουμε και καβάντζα στο σπίτι. Αυτό λοιπόν να το ξεχάσουμε, να το αφήσουμε. Όταν μας λέει ο γιατρός ότι ναι, χρειάζεται μια θεραπεία, θα σου γράψει συνταγή για να πας να την ακολουθήσει. Εμείς πέφτουμε δηλαδή να κάνουμε πράγματα που τα κάναμε και παλαιότερα, η αλήθεια είναι. Ναι, γιατί είμαστε της υπερβολής και δεν το λέμε εμείς, έτσι από όσα γνωρίζουμε και εμείς, από όλους μας, από τον περιγυρό μας και γενικά, το δείχνουν και έρευνες. Έχουμε ένα κόλλημα ως λαός με τα φάρμακα. Κάνουμε καβάντζα φαρμάκων και πολλές φορές λήγουν τα φάρμακα και πετάμε ολόκληρα κουτιά. Και έτσι, τώρα που υπάρχει έλλειψη, αυτά τα φάρμακα, αυτά τα σκευάσματα στερούνται από κάποιους άλλους.
Έτσι, που το έχουν, που το έχουν πραγματικά μια, ανάγκη. Ναι, έτσι, μια, να είμαστε πιο έτσι επιφυλακτικοί. Τι είναι το φάρμακο, αν το πάρεις, το κρατήσεις, εντάξει. Έτσι, αν δεν σου πει ο γιατρός ότι το χρειάζεσαι να γραφτείς στην ιατρική συνταγή, ότι χρειάζεσαι να κάνεις αυτή την αγωγή, δεν πάμε από μόνοι μας και λέμε φέρε ένα σιρόπι, φέρε κάτι. Δηλαδή τα σιρόπια τα έχουμε λες και είναι ένας καφές. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή ας κάνουν και υπομονή, ή όσοι πολλές φορές κάνουν και τον κύκλο τους. Έτσι, και πολλές φορές. Δηλαδή 2-3 ημέρες θα επιμένουν και τα συμπτώματα. Και, έτσι είναι και για να περάσει. Πολλές φορές φωνάζουν οι γιατροί, μην παίρνετε αντιβιώσεις χωρίς συνταγογράφηση. Δεν είμαστε εμείς επιστήμονες γιατροί να ξέρουμε πότε να δώσουμε στον οργανισμό μας αντιβίωση. Έτσι, και, τα παιδάκια, και ιδιαίτερα τα παιδάκια περνάνε και πιο ήπια κάποιες ιώσεις, οπότε δεν χρειάζεται υπερβολές όπως λες. Συμβουλευόμαστε τους γιατρούς, αυτό λέει και ο κ. Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά φυσικά και παιδίατρος, προς τους γονείς ιδιαίτερα να μην ανησυχούν. Και η ψυχραιμία. Όταν επιμένουν τα συμπτώματα, μόνο τότε συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας για να ξέρουμε τι θα ακολουθήσουμε. Πάμε να το παρακολουθήσουμε λοιπόν. Συμβουλές στους γονείς για τις παιδικές ιώσεις δίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, ώστε να τις αντιμετωπίσουν χωρίς άγχος και πάντοτε να συμβουλεύουν τον παιδίατρό τους όταν τα συμπτώματα επιμένουν. Κάποιες από αυτές έχουν επιπλοκές, όχι συχνές. Οι γονείς αντί να ανησυχούν θα πρέπει να συμβουλεύονται τον παιδίατρό τους και πολλές φορές για την ίδια ασθένεια, γιατί καμιά φορά μπορεί να υπάρξουν δευτεροπαθείς επιμολύνσεις από μικρόβια. Όπως είναι ο στρεπτόκοκκος, ο μενιγκητιδόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος, όπου εκεί πλέον χρειάζεται θεραπεία με αντιβιωτικά. Ενώ στις άλλες περιπτώσεις δεν χορηγούμε αντιβιωτικά, τα οποία άλλωστε χορηγούνται με ιατρική συνταγή, όπως και άλλα σκευάσματα από ό,τι είδαμε από το Υπουργείο Υγείας λόγω ελλείψεως των φαρμάκων, αν και εμείς έχουμε πλέον εδώ και αρκετά χρόνια πει ότι κανένα φάρμακο δεν θα πρέπει να χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή, γιατί τα φάρμακα έχουν και παρενέργειες, έτσι ακόμα και το πιο αθώο έχει παρενέργειες και πρέπει να δίνεται αυστηρά με ιατρική συνταγή και κάτω από τις οδηγίες του θεράποντος γιατρού. Οι εποχικές ιώσεις είναι σε έξαση και συνδυασμό με τον κορονοϊό κάνουν την όλη κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, ενώ πιέζεται και το σύστημα υγείας, καθώς αρκετοί χρειάζεται και νοσηλευτούν σε κάποιο νοσοκομείο. Τώρα, Σοφία, τι μας λένε οι ασφαλιστικοί πράκτορες, τι γίνεται μετά. Προσοχή, Βάσο, γιατί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δυστυχώς, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες μαϊμού, που ιδιαίτερα και μέσω διαδικτύου κάνουν την εμφάνισή τους, παίρνουν προσωπικά στοιχεία, δίθεν να σας ασφαλίσουν. Και αν γίνει κάποιο ατύχημα, δυστυχώς βρίσκει σε προεκπλήξεων. Το έχουμε δει στην Ελλάδα με πολλές δυστυχώς ασφαλιστικές εταιρείες να αφήνουν στον αέρα κυριολεκτικά τους οδηγούς, να μην ξέρουν τι να κάνουν και φυσικά να έχουν, κάνει και φτερά τα χρήματά τους. Δεν το συζητώ αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και μάλιστα λένε πολλές φορές έχουν και κράχτη την πολύ καλή τιμή. Ακούσεις αυτό είναι το δέλεαρ, 100-150 ευρώ για όλη τη χρονιά ασφάλιστρα και λες να είναι μια ευκαιρία. Δεν είναι όμως ευκαιρία. Είναι δυστυχώς και χάμενος χρόνος και χρήμα, όπως λέει και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Προσπαθούμε και μέσω διαδικτύου μπορεί να υπάρχουν και μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες που δεν είναι μαϊμού, αλλά προσπαθούμε έτσι να αποφεύγουμε κάποιες που δεν είναι γνωστές, κάποιες που είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε έτσι, ελκυστικές, όπως είπες, με την τιμή. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Πρόσφατα, εξάλλου, είχαμε μια τέτοια περίπτωση ακόμη και με Θεσσαλούς οδηγούς που δυστυχώς την πάτησαν. Επίσης, θυμίζουμε για ακόμη μια φορά, Βάσο, πλησιάζει και η ώρα για τα τέλη κυκλοφορίας. Έτσι. Φτάνει και. Ναι, πότε τα λέγαμε που ήταν μεγάλο αυτό μπροστά το χρονικό διάστημα, να τώρα τελειώνει ο Ιανουάριος. Σε ένα μήνα σχεδόν έχουμε ακόμη δηλαδή περιθώριο ναι, για να πληρωθούν και τα τέλη κυκλοφορίας. Μας λέει μάλιστα, αν δεν πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας, τι ακολουθεί. Οπότε υπάρχει αυτός ο μήνας μπροστά μας να τα πληρώσουμε για να μην βρεθούμε κι εμείς προεκπλήξεων. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Συμβουλές στους γονείς για τις παιδικές ιώσεις δίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, ώστε να τις αντιμετωπίσουν χωρίς άγχος και πάντοτε να συμβουλεύουν τον παιδίατρό τους όταν τα συμπτώματα επιμένουν. Κάποιες από αυτές έχουν επιπλοκές, όχι συχνές. Οι γονείς αντί να ανησυχούν θα πρέπει να συμβουλεύονται τον παιδίατρό τους και πολλές φορές για την ίδια ασθένεια, γιατί καμιά φορά μπορεί να υπάρξουν δευτεροπαθείς επιμολύνσεις από μικρόβια, όπως είναι ο στρεπτόκοκκος, ο μενιγκητιδόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος, όπου εκεί πλέον χρειάζεται θεραπεία με αντιβιωτικά. Ενώ στις άλλες περιπτώσεις δεν χορηγούμε αντιβιωτικά.
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί κατά την ασφάλιση του οχήματός τους, όπως δηλώνουν οι ασφαλιστικοί πράκτορες, καθώς δυστυχώς πέφτουν θύματα απατεώνων και κυρίως όταν προσφέρουν πολύ χαμηλές τιμές ασφαλιστρών. Ήδη έχουν βρεθεί ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία ασφάλισαν οι ιδιοκτήτες μέσω διαδικτύου. Και βέβαια υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που είναι νόμιμες και μπορούν εργάζονται να ασφαλίσουν διαδικτυακά, αλλά να προσέχουν τις πλατφόρμες οι οποίες δεν καλύπτονται πίσω από ασφαλιστικές εταιρείες. Εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να είναι μαϊμού το ασφαλιστήριο. Και έχουν βρεθεί πάρα πολλά και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι μια πολύ καλή πηγή για κάποιους, ας τους πούμε, απατεώνες, είναι να βρίσκουν εύκολα θύματα μέσα στο διαδικτύο και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το φθηνό ασφάλιστρο είναι και επικίνδυνο. Μπορεί να είναι μαϊμού ασφαλιστικός διαπιστωλευτής ή να εμφανίζεται σαν ασφαλιστική εταιρεία, μαϊμού ασφαλιστική εταιρεία, αλλά υπάρχουν και εταιρείες του φθηνού ασφαλίστρου, το οποίο δεν βρίσκονται στην Ελλάδα με έδρα την Ελλάδα, αλλά σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το φθηνό ασφάλιστρο κάποια στιγμή θα το πληρώσουν. Γιατί αν γίνει κάποιο ατύχημα, θα έχουν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ή οι οδηγοί τις ίδιες επιπτώσεις με την ασφαλιστική εταιρεία. Να σημειωθεί πως 28 Φεβρουαρίου λήγει και προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας θα πληρωθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Δόθηκε η παράτηση όπως και πέρσι. Θα μπορούν να βάλουν σε ακινησία τα αυτοκίνητά τους όσοι θα θελήσουν να μην πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Προσοχή όμως, αν βάλουν σε ακινησία τα αυτοκίνητα, να μην τα μετακινήσουν καθόλου από το χώρο που βρίσκεται το αυτοκίνητο, που έχουν δηλώσει. Γιατί το πρώτο πρόσημο είναι 10.000 ευρώ και το δεύτερο πρόσημο είναι 30.000 ευρώ. Ήδη γίνονται έλεγχοι για τα τέλη κυκλοφορίας, για τα ανασφάλιση και για τα ΚΤΕΟ. Θα πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες και για τα τρία αυτά να είναι σύνομοι. Γιατί μπορεί πλέον η ΑΔΕ, το πάτημα ενός κουμπάκι, να βρει όλη την για τα αυτοκίνητα, αν είναι ασφαλισμένα, αν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας ή αν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Οι ειδικοί συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στις σελίδες του διαδικτύου που τους προτείνουν πολύ φθηνά ασφάλιστρα. Και πάμε τέλος, Σοφία, να δούμε ένα ακόμη έργο για τον Δήμο Λαρισαίων, καθώς έχουμε την υπογραφή της σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ακριβώς. Το Μειομόλιο, ένας πολυπαθός δρόμος, ένας δρόμος που μετακινήσει κυρίως και για τους κατοίκους, αλλά φυσικά και ένας παραλιακός δρόμος. Ανακατασκευή λοιπόν αυτού του δρόμου, 6,5 χιλιόμετρα. Έχουν ήδη ξεκινήσει μάλλον οι εργασίες ανακατασκευής και μάλιστα θα μπορούν και οι κάτοικοι, όπως είπα, αλλά φυσικά και οι πολίτες που θέλουν να μεταβούν προς το παραλιακό μέτωπο, πλέον με ασφάλεια, ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Εσένα σε ευχαριστώ σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα, Σοφία μου. Πάμε εμείς να δούμε το θέμα. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ασφαλτώσεως του δρόμου που ενώνει το Στόμι με το Μόλιο, καθώς και του δρόμου που οδηγεί στο λιμάνι Στόμι με συνολικό μήκος 6,5 χιλιόμετρων. Ολοκληρώσαμε τη συντήρηση και την ασφαλτόστρωση του δρόμου Στόμιο Μόλιο. Μόλιο Στόμιο είναι ένας δρόμος 6,3 χιλιόμετρα. Αλλά ταυτόχρονα και την συντήρηση του δρόμου από το Στόμιο προς το λιμάνι. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ, έχει ολοκληρωθεί και έτσι έχουμε ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων αλλά και διακίνηση και των ασφαλή των εμπορευμάτων. Το έργο είναι προϋπολογισμού ένταξη 1 εκατομμύριο ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες κομματουργικών, τεχνικών έργων καθώς και οδοστρωσίας. Μάλιστα, τώρα πάμε να συνεχίσουμε και με άλλες ειδήσεις, να δούμε τι συμβαίνει και στη Μαγνησία. Ο Βασίλης Μπαντίδης εδώ για να μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό απόγευμα και σε σένα. Καλό απόγευμα, Βάσο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα και αναφέρομαι στο θέμα των σχολικών γευμάτων. Και να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι σχεδόν ένα χρόνο, Βάσο, κυρίες και κύριοι, χωρίς σχολικά γεύματα συμπληρώνουν 2.884 μαθητές δημοτικών σχολείων που λειτουργούν στο Δήμο Βόλου. Η σύντηση των οποίων διακόπηκε ξαφνικά τον Φεβρουάριο του 2022, δηλαδή συμπληρώνουμε ένα χρόνο, όπως είπαμε. Και υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ναι, μέσα στον περασμένο Οκτώβριο, αλλά και σήμερα είναι στον αέρα.
Και για το θέμα πρέπει αυτό, να πούμε ότι είναι μεταξύ των 7 Δήμων ακριβώς σε ολόκληρη τη χώρα που συμβαίνει αυτό. Σε όλους τους υπόλοιπους Δήμους τα σχολικά γεύματα διανέμονται κανονικά στα παιδιά. Έτσι σωστά δεν είναι? Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ αυτή συμπληρώνεται ένας χρόνος με παγωμένη αυτή τη διαδικασία, χωρίς σχολικά γεύματα στους μαθητές, και από την αρχή φυσικά της φετινής χρονιάς δεν το συζητάμε, δεν έχουν δει τίποτα τα παιδιά. Έχεις δίκιο. Και να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαμαρτυρίες των γονέων προς τους διευθυντές των σχολικών μονάδων για το τι θα γίνει. Βέβαια. Και επίσης, γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά σαφέστατα τους μαθητές ευρύτερα, αλλά έχει να κάνει και με μια περίοδο που βιώνουμε και διανύουμε, πολύ δύσκολη, διότι υπάρχουν οικογένειες και μαθητές που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Οπότε η σύντηση στο σχολείο είναι πολύ σημαντική για τα ίδια τα παιδιά σε ό,τι αφορά στο να λειτουργεί και σωστά ο οργανισμός τους. Έτσι. Μπορεί να μην μιλάμε για το σύνολο των 2.000 και πόσων, Βασίλη. 2.884. Έτσι. Μπορεί να μην μιλάμε για το σύνολο αυτών των παιδιών, ότι έχουν τόση ανάγκη να καταναλώσουν αυτά τα γεύματα, αλλά γιατί να μην τα καταναλώσουν από τη στιγμή που υπάρχουν κονδύλια που διατίθεται γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό. Σε αυτό λοιπόν τον πολύ μεγάλο αριθμό, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών ακριβώς που θα έπρεπε να έχουν αυτά τα γεύματα για ευνόητους λόγους. Και με φόντο τα όσα έγιναν στο παρελθόν, όπου καλύψαμε και ρεπορτάζ με παιδιά που υποσιτίστηκαν. Διότι ακριβώς το σπίτι δεν μπορούσαν οι γονείς. Ακόμα και σήμερα. Και η σχολική σήμερα χρονιά, Βασίλη, υπενθυμίζουμε πώς ξεκίνησε. Ακριβώς. Με μία λίστα, με στοιχεία που αναζητούσαν οι αρμόδιες τοπικές διευθύνσεις σε όλα τα σχολεία. Πείτε μας ποια παιδιά, ποιοι μαθητές έχουν πρόβλημα. Ναι. Για να βοηθήσουμε. Mm-hmm. Για να έχουν τουλάχιστον αυτό το γεύμα. Έχει ή κάτι που να μπορέσουν να βοηθηθούν. Δεν θέλουμε να λέμε περισσότερα γι' αυτό. Δεν είναι. Αλλά δεν μπορεί σε τέτοιες περιόδους. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Έτσι. Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να έχει γίνει, να καθυστερεί ένα χρόνο και εδώ πέρα να σφυρίζουμε αδιάφορα με τόσες διαμαρτυρίες προς τα έξω και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς και από τις διευθύνσεις και κανένας εδώ να μην ακούει. Ακριβώς τώρα, ως συνέχεια τώρα να σημειώσουμε ότι η απάντηση στη χθεσινή ανακοίνωση που εξέδωσε η Μαρίνα Χρυσοβελόνητε ως υφυπουργός σχετικά με τα σχολικά γεύματα. Από εκεί ξεκίνησε το θέμα. Φυσικά υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ, έτσι. Ακριβώς. Αλλά τώρα ξεκίνησε αντιπαράθεση. Ναι, αντιπαράθεση ανάμεσα στο Δήμο Βόλου και την κυρία Χρυσοβελόνη. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι ήρθε η απάντηση από το Δήμο Βόλου στην ανακοίνωση, όπως είπα, της κυρίας Χρυσοβελόνη. Εξέδωσε το γραφείο τύπου του Δήμου Βόλου και μεταξύ των άλλων σε αυτή την ανακοίνωση αναφέρεται. Χαρακτηριστικά η περιπλανόμενη, όπως λέει η ανακοίνωση, από κόμμα σε κόμμα και αποκοπή βασιλόπιτα σε όρθρο και σπερινό, η αιώνια υποψήφια βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ έτυχε να μάθει και για την τετράμενη καθυστέρηση για την εφαρμογή του προγράμματος σύντησης των μαθητών και φαίνεται πως συγκινήθηκε βαθιά έστω και με χρονοκαθυστέρηση. Αυτό επισημαίνεται στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων του Δήμου Βόλου. Είχαμε και δήλωση. Η οποία η κυρία Χρυσοβελόνη τι έκανε? Ανέδειξε ένα θέμα με μια τοποθέτησή της. Το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, το συζητάμε. Σοβαρότατο ένα θέμα. Και βγαίνει με μια τοποθέτησή της, όπως πολλά πολιτικά πρόσωπα, και αναδεικνύει αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Και στρέφεται κατά του Υπουργείου Παιδείας, είναι και υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Μακρύ από αυτό το νομό. Γι' αυτό και πολλοί απορούν, γιατί ο νομός είναι στην άκρη σε αυτό το θέμα. Στρέφεται κατά του Υπουργείου Παιδείας, κατά του Υπουργείου Εργασίας, που έχει και την αρμοδιότητα της υπογραφής της σύμβασης, και κατά του Δήμου Βόλου. Mm-hmm. Βγαίνει ο Δήμος Βόλου λοιπόν και απαντά στην κυρία Χρυσοβελόνη. Απαντά ο Δήμαρχος, έχουμε και δήλωσή του και βεβαίως ζητάμε. Απαντά δήλωση. Φυσικά πρέπει να πούμε με πλειοδοσία. Ποιος μπορεί να δώσει από την δική του τσέπη τα περισσότερα και αν δώσει, λέει ο κύριος Μπέος πρώτα, η κυρία Χρυσοβελόνη. Να συνεισφέρει στα σχολικά γεμάτα των μαθητών. Δεν λύνονται έτσι τα θέματα αυτά. Mm. Πάμε όμως να δούμε το ρεπορτάζ. Ανακοίνωση με την οποία στρέφεται κατά της θέωσης υφυπουργού Μαρίνας Χρυσοβελόνη εξέδωσε ο Δήμος Βόλου. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται μεταξύ άλλων περιπλανόμενη από κόμμα σε κόμμα και αποκοπή βασιλόπιτα σε όρθρο και εσπερινό. Η αιώνια υποψήφια βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Χρυσοβελόνη έτυχε να μάθει και για την τετράμινη καθυστέρηση για την εφαρμογή του προγράμματος σύντησης των μαθητών και φαίνεται πως συγκινήθηκε βαθιά, έστω και με χρονοκαθυστέρηση. Και φυσικά, όπως όλοι αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα της δημοτικής μας αρχής και του Δημάρχου μας Αχιλλέα Μπέου, ζήτησε από το Δήμο να βρει εναλλακτική λύση για την ολόκληρη κυβέρνηση αποκλειστικά αρμόδια μπλεγμένη στον κικαιώνα των δικαστικών και άλλων προσφυγών από πλευράς ενδιαφερομένων αδυνατή να δώσει λύση. Συμμεριζόμενος στην ενσυναίσθηση της υποψήφιας και των ομοδεατών της, ο Δήμαρχος Βόλου κ. Αχιλλέας Μπέος αναφέρει ανακοίνωση. Δηλώνει ότι διαθέτει για το σκοπό αυτό το μισθό του και την καλή να συνεισφέρει και ίδια, διαθέτοντας παραδείγματος χάρη ένα μικρό μέρος των ενοικίων από τη μακρά λίστα των ακινήτων που διαθέτει. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθεί στην πρόταση και δεν θα αποδειχθεί ότι απλώς περιφέρεται, μοιράζοντας λαγούς με μετραχίλια και πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Εν αναμονή της απάντησής της στην πρόταση, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Βόλου. Δεν είναι αντίο, είναι μια απάντηση. Σκληρή απάντηση, αλλά αγγίζει την πραγματικότητα. Δεν είναι
απάντηση έτσι για να υπάρχει. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι έχει βγει σε δημόσιο διαγωνισμό ποιος θα αναλάβει τη σήτηση των παιδιών στην περιοχή της Μαγνησίας. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Εργασίας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διεκδικήσαν και το πήρανε, και από αυτού άλλοι προμηθευτές και διαγωνιζόμενοι κάναν ένσταση και έχει προσφύγει το θέμα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν ευθύνεται λοιπόν κανένας. Βέβαια ευθύνεται ο νομοθέτης που δεν έχει προβλέψει τέτοιες περιπτώσεις. Να περιμένουν τα παιδάκια που έχουν ανάγκη. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έρχομαι εγώ και λέω: εγώ δίνω το μισθό μου. Ας δώσουν και όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι που θέλουν να κάνουν τους πολιτικούς, να μάθουν να δίνουν και κάτι, όχι μόνο να παίρνουν. Εγώ λοιπόν καταθέτω επίσημα το μισθό μου μέχρι να βρεθεί λύση. Ας έρθει η κυρία Χρυσοβελόνη και οποιοδήποτε άλλος, είτε λέγεται Παπανάτσιο, είτε Μπουκόρος, χωρίς να είναι προσωπικό. Ναι. Όλοι οι πολιτικοί που έχουν και ένα μισθό, να καταθέσουν και από το μισθό τους, να δώσουμε μία λύση για τον επόμενο μήνα, ενάμιση, μέχρι να βγει η απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό είναι. Τώρα λόγια και κριτική και αέρα και τζάμπα μάγκες βγαίνουν και κάνουν κόντρες, κριτικές, αντιπολίτευση χωρίς νόημα. Για το θέμα πάντως τοποθετήθηκε στον Άστρα και η τέος υφυπουργός κυρία Χρυσοβελόνη, επισημένοντας χαρακτηριστικά από τη δική της πλευρά. Βέβαια, αυτό το οποίο πραγματικά με εξέπληξε ήταν τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά τα οποία είχε ο Δήμαρχος Βόλου κ. Μπέος στη συγκεκριμένη δήλωσή μου. Η προσωπική επίθεση την οποία κάνει, χωρίς βεβαίως και πάλι να παίρνει κάποια θέση και πάλι να προτείνει κάποια λύση, δείχνει καταρχήν μια έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και η έλλειψη οποιασδήποτε πρότασης γι' αυτό. Τώρα, τα περί οι ισχυρισμοί του τέλος πάντων ότι εγώ περιπλανώμαι από κόμμα σε κόμμα και όλα αυτά τα υπόλοιπα απίστευτα τα οποία λέει στην ανακοίνωσή του, εγώ θέλω να του θυμίσω για να ενεργοποιήσω την αδρανή μνήμη του ότι εξελέγει δύο φορές βουλευτής με το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Υπήρξε εκπρόσωπος τύπου, υπήρξα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, υπήρξα δύο φορές υφυπουργός και πάντοτε, νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε σε αυτό, όταν ήμουν σε θέσεις ευθύνης, όπως έπρεπε εξάλλου και όλα τα μέλη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούσα να εκπροσωπήσω κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Βόλο, το νομό Μαγνησίας και να πράξω το καλύτερο δυνατό. Δεν μπορεί ο κύριος Μπέος να μην θυμάται τη συμβολή μου στους πρώτους κυκλικούς κόμβους που έγιναν. Δεν μπορεί να θυμάται ότι κάθε φορά που καλούσα όταν ήμουν υφυπουργός εσωτερικών στο γραφείο μου στο Υπουργείο και υπήρχε ένα θέμα που αφορούσε το Δήμο, ανεξαρτήτως του αν το συγκεκριμένο θέμα δεν ενέπεται στις αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου μου, πάντοτε έκανα ό,τι ήταν εφικτό για να το επιλύσω, όχι βεβαίως για να εξυπηρετήσω τον κύριο Μπέο, να εξυπηρετήσω τον Δήμο Βόλου και τους πολίτες αυτής της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις λοιπές του δηλώσεις ότι... Ναι, σε ένα σημείο, κυρία Χρυσοβελόνη, και όλα αυτά τα αστεία, διαθέτει για το σκοπό, λέει, αυτό του θέματος που αναδείξαμε, το μισθό λοιπόν, του, αστεία, και καλή λέει και εσάς να συνεισφέρετε. Το εξής, ότι τα θέματα όπως είναι το συγκεκριμένο, δεν λύνονται ούτε με προσωπικές παροχές, ούτε με φιλανθρωπίες. Όπως πολύ σωστά έκανε μια δήλωση, ένα δελτίο τύπου, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτά επιλύονται με την κρατική παρέμβαση και με κυβερνητική μέρημνα. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος επίλυσης. Αντί να ενώσουμε δυνάμεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις ουσιαστικές, μπαίνουμε σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο, διότι κάθε φορά, ξέρετε, εξαρτάται όταν λέει κάποιος κάτι και ποιος είναι αυτός που το λέει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σχεδόν πάντως ένα χρόνο χωρίς σχολικά γεύματα συμπληρώνουν 2.884 μαθητές δημοτικών σχολείων που λειτουργούν στο Δήμο Βόλου. Η σύντηση των οποίων διακόπηκε ξαφνικά τον Φεβρουάριο του 2022. Υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε όπως και στην υπόλοιπη χώρα μέσα στον περασμένο Οκτώβριο, αλλά έως και σήμερα είναι στον αέρα. Ο Δήμος Βόλου είναι ένας από τους 7 Δήμους σε σύνολο 325 σε όλη την Ελλάδα από τα σχολικά γεύματα, δεν διανέμοντας στους μαθητές. Πίεση υπάρχει και από πλευράς των γονέων προς τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Αυτά λοιπόν έχουν συμβεί. Επαναλαμβάνουμε, Βασίλη, όλα αυτά που παρακολουθήσαμε με φόντο 2.800 μαθητές χωρίς σχολικά γεύματα επί ένα χρόνο. Και εδώ δεν είναι τώρα ζήτημα με χιλιάδες μαθητές και οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη. Δεν είναι ζήτημα να κάνουμε πλειοδοσία, να βγάλουμε όλοι τα λεφτά μας από την τσέπη. Αν ήταν να έχει γίνει ένα χρόνο πριν ή 10 μήνες πριν. Επαναλαμβάνουμε ότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει αναδειχθεί ξανά και ξανά το ίδιο θέμα. Κανένας δεν μιλάει. Και τι θα πει, είναι διαδικασία. Ωραία, όταν διαδικασίες φρενάρουν και είναι γνωστές και σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνουν αυτό, πολλές φορές τις προσπερνούμε, προσπερνάμε τα εμπόδια. Για να τρέξει το πρόγραμμα. Βρίσκουμε κάτι άλλο. Ακριβώς. Δεν πρέπει λέμε να είναι και διαδικασία και περιμένουμε. Και να προσαρμοζόμαστε. Η διαδικασία αυτή μπορεί να τελειώσει σε 5 χρόνια. Τι σημαίνει ότι τα παιδιά θα μένουν χωρίς σχολικά γεύματα. Τι είναι αυτό δηλαδή. Αυτό νομίζω που λες. Να βγάλουμε όλοι τι έχουμε από την τσέπη μας, να βάλουμε στο τραπέζι, να μοιράσουμε. Ναι, να το κάνουμε. Αλλά να το κάνουμε την ώρα που πρέπει ως πρωτοβουλία. Όχι γιατί αναδεικνύεται ένα ζήτημα. Η εξέλιξη πάντως που έχουμε στο ρεπορτάζ είναι ότι εξεδόθη ανακοίνωση και από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Από το ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, όπου κυκλοφορείται. Να στηρίξει την κυρία Χρυσοβελόνη. Ο Αχιλλέας Μπέος προσφέρει αμέριστη στήριξη στην κυβέρνηση. Είναι ο τίτλος αυτής της ανακοίνωσης του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα. Μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την ανακοίνωση στηρίζει έτσι σαφώς την κυρία Χρυσοβελόνη, όπως λες και εσύ, Βασίλη. Και αναφέρει ότι όσο για τις εξυπνάδες της fake γαλαντομίας του Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος δηλώνει ότι προσφέρει ένα μισθό του για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που θα τον προσφέρει αν η κυρία Χρυσοβελόνη προσφέρει πρώτη. Δηλαδή, λοιπόν, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αυτονόητο πως τέτοια θέματα δεν αντιμετωπίζονται μέσα από την ιδιωτική φιλανθρωπία, αλλά μέσα από την κρατική και κυβερνητική μέρημνα, ενώ καθήκον προσθέτει μιας δημοτικής αρχής κοντά στους πολίτες, είναι να αναδεικνύει τη σπουδότητα και την πίεση για την επίλυση. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν για τα σχολικά γεύματα. Επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουμε και καμία απάντηση από την Υφυπουργό Παιδείας. Όχι ως ένα θέμα αποκλειστικά αρμοδιότητάς της, ως ένα θέμα που αποκλειστικά αφορά σε μαθητές σχολείων. Εννοείται. Τώρα, παραμένουμε στα θέματα γύρω από τα οποία ενόψη φυσικά και των εθνικών εκλογών που πλησιάζουν αρκετά, έχουν προκαλέσει αντιπαράθεση. Βασίλη, το επόμενο. Ακριβώς. Λοιπόν, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τις εξελίξεις για το επιχειρησιακό δόγμα των ενόπλων δυνάμεων. Στον απόϊχο των όσων έχουμε τονίσει και με τα αναλυτικά ρεπορτάζ τηλεόραση του Άστρα για τη δημιουργία του ναυστάθμου στον Αλμυρό, ώστε να μπορέσει όλο αυτό να ενταχθεί στο σχεδιασμό και για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποστολή που έχουν οι πεζοναύτες επίσης στην Μαγνησία, αλλά και ευρύτερα το τι κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις, τι μπορούν να πράξουν με φόντο και την τουρκική προκλητικότητα. Να σημειώσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και τοπικών βουλευτών για το θέμα. Τώρα, είχαμε πριν από λίγα 24 ώρα τη δήλωση του κυρίου Αποστολάκη. Ένα άρθρο του ήταν, μάλιστα. Έτσι. Επομένως, είναι μια θέση με κάθε επισημότητα. Ακριβώς. Όταν κάποιος αρθρογραφεί σε εφημερίδα, πανελλήνιας εμβέλειας. Βεβαίως, ένας άνθρωπος ο οποίος επί σειρά ετών πέρασε από νευραλγικής σημασίας και πόστα σε δυνάμεις, ο οποίος είπε ότι η δημιουργία του ναυστάθμου στον Αλμυρό δεν εξυπηρετεί το επιχειρησιακό σχέδιο των ενόπλων δυνάμεων. Και επαναφέρει και τη θέση να απομακρυνθεί από το Βόλο το στρατόπεδο Γεωργούλα. Δηλαδή, συνδυαστικά τα βάζει αυτά τα δύο ζητήματα στο τραπέζι ως άποψή του. Και μιλάμε για την άποψη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο οποίος, όπως είπες, αρθρογράφησε σε γνωστή εφημερίδα των Αθηνών. Και να πούμε ότι σήμερα είχαμε την δήλωση και του κυρίου Μικόπουλου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Μαγνησίας. Ο οποίος κύριος Μικόπουλος είπε ότι οι θέσεις του κυρίου Αποστολάκη δεν αποτυπώνουν απαραίτητα και τις επίσημες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και παράλληλα, ο κύριος Μικόπουλος τόνισε ότι οτιδήποτε αφορά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων και να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους, αν κάτι είναι προς αυτή την κατεύθυνση και μπορεί να κριθεί ουσιαστικό και θετικό, σαφέστατα το επικροτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το γενικότερο σχόλιο του επί του θέματος. Μάλιστα, πάμε να το παρακολουθήσουμε. Στον απόϊχο των δηλώσεων του πρώην Υπουργού Άμυνας, κ. Αποστολάκη, ότι είναι τεράστιο λάθος η δημιουργία ναυστάθμου στον Αλμυρό. Με αφορμή τα όσα σχεδιάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το επιχειρησιακό δόγμα των ενόπλων δυνάμεων, τοποθετήθηκε στον Άστρα ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μεϊκόπουλος. Ο κ. Μεϊκόπουλος επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι οι θέσεις του κ. Αποστολάκη δεν αποτυπώνουν απαραίτητα και τις επίσημες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα. Κ. Μεϊκόπουλο, θέλουμε το σχόλιο σας σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Αποστολάκη, ο οποίος είπε το τελευταίο διάστημα ότι είναι τεράστιο λάθος η δημιουργία του ναυστάθμου στον Αλμυρό,
μετά και τόσα δρομολογήθηκαν, πληροφορηθήκαμε. Δρομολογούνται μάλλον για την δημιουργία εκεί του Ναυστάθμου στον Αλμυρό, για το επιχειρησιακό δόγμα των ενόπλων δυνάμεων. Γενικότερα, ποια είναι η δικιά σας στη θέση, και νομίζω ότι διαφοροποιήστε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις δηλώσεις του κ. Αποστολάκη, δεν είναι έτσι? Κοιτάξτε, ο κ. Αποστολάκης αποτελεί ένα έμπειρο στέλεχος. Αποτέλεσε μάλλον ένα έμπειρο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων. Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Άμυνας αλλά και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων με άξιο τρόπο και κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση, άποψη μέσω ενός άρθρου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια προσωπική άποψη, μια προσωπική πρόταση ενός στελέχους, πρώην στελέχους των ενόπλων δυνάμεων, αποτελεί και επίσημη κομματική θέση δεξιωματικής αντιπολίτευσης. Φυσικά θα εξεταστεί, θα εκτιμηθεί η χρησιμότητα, η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα της άποψης αυτής, όμως δεν είναι η μοναδική. Υπάρχουν και άλλα έμπειρα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που πρόσκυνται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα καταθέσουν και καταθέτουν και οι ίδιοι τις δικές τους προτάσεις. Την ίδια ακριβώς άποψη θα είχα εάν ήταν ένα οποιοδήποτε άλλο στέλεχος, το οποίο πρόσκειται όμως σε κάποιο άλλο κόμμα. Ευρύτερα όμως, κύριε Μπαντίδη, εγώ πιστεύω ότι η αναδιάταξη, η αναδιαμόρφωση του αμυντικού δόγματος, η μετακίνηση ή μη μεγάλων σχηματισμών των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να αποτελεί έναν σχεδιασμό ο οποίος θα εκπορεύεται αποκλειστικά από τους ειδικούς. Οι ειδικοί είναι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δεν χωράνε σχεδιασμοί πολιτικών προσώπων σε κάτι τέτοιο. Συνεπώς, όταν πρόκειται για έναν συνολικό σχεδιασμό όπου αναδιατάσσεται και αναδιαμορφώνεται το αμυντικό δόγμα, αυτό αποφασίζεται από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και κατατίθεται ως ολοκληρωμένη πρόταση προς την Επιτροπή. Συνεπώς, εάν είναι ένας εμπεδομένος σχεδιασμός ο τωρινός της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος έχει κατατεθεί με αρχή, μέση και τέλος προς την πολιτεία και έχει συναποφασιστεί, φυσικά και υπάρχει συνέχεια στη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων και όποια είναι αυτή η οποία θα προκύψει αμέσως μετά τις εκλογές θα πρέπει να υπηρετήσει αυτόν ακριβώς τον σχεδιασμό. Αν δεν έχει τροποποιηθεί για σοβαρούς επιχειρησιακούς λόγους, αυτός ο σχεδιασμός θα πρέπει να υπηρετηθεί. Ο κύριος Αποστολάκης πάντως με δηλώσεις του τις τελευταίες ημέρες σε αθηναϊκό μέσο επισημαίνει ότι δεν θα προκύψει κανένα επιχειρησιακό όφελος από τη δημιουργία Ναυστάθμου στον Αλμυρό. Αντιθέτως, θα συνεχιστεί να στηρεί από τους πεζοναύτες της 32ης Ταξιαρχίας στη Νέα Ιωνία Βόλου τις δυνατότητες εκπαίδευσης και της ταχύτητας αντίδρασης που τους προσφέρονται κοντά στο συγκρότημα του στόλου στη Σαλαμίνα. Με αυτά τα θέματα, Βασίλη, και πάμε σε άλλα εξίσου σοβαρά, έτσι, γιατί το επόμενο ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους και τα σοβαρότατα ζητήματα που το τελευταίο χρονικό διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα, καλούνται να αντιμετωπίσουν λόγω και της ακρίβειας και όλων των ανατιμήσεων. Ναι. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος οι δηλώσεις των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και συγκεκριμένα της κυρίας Διβάνη σε επίπεδο Μαγνησίας, με τους αγρότες επίσης του νομού. Και οι δύο πλευράς κάνουν λόγο πλέον για θέμα επιβίωσης. Και νομίζω ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να το ακούσουν οι άνθρωποι της κυβέρνησης σε κάθε περίπτωση και να δώσουν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα. Να σημειώσουμε ότι η κυρία Διβάνη, μεταξύ των άλλων, σήμερα στις δηλώσεις της μας επισήμανε ότι αυξάνονται οι τιμές στο γάλα λόγω εσχροκέρδειας και ότι δεν πάει καλά η κτηνοτροφία. Τα κοπάδια έχουν μειωθεί πάρα πολύ, είπε, και τα χρήματα της ενίσχυσης είναι ελάχιστα και αυτά που περίμεναν δεν έχουν ακόμη δοθεί. Μάλιστα, όπως μας διεμήνυσε, θα δινόταν τα χρήματα αυτά τέλη Δεκεμβρίου, τα οποία όπως είπα είναι λίγα. Ωστόσο, η πλατφόρμα άνοιξε στις 9 του μήνα για λίγες ημέρες και με πολλά προβλήματα και τώρα ακούν ότι θα πάρουν κάποιες ενισχύσεις στο τέλος Ιανουαρίου. Μένει να δουν αν αυτό θα γίνει πραγματικότητα στο τέλος του μήνα. Για να ακούσουμε λοιπόν την πρόεδρο των κτηνοτρόφων της Μαγνησίας, την κυρία Χαρούλα Διβάνη, τι λέει για το θέμα. Το πλήγμα για τους κτηνοτρόφους και στη Μαγνησία είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την πρόεδρο, κυρία Διβάνη, η οποία τόνισε ότι αυξάνονται τιμές στο γάλα λόγω εσχροκέρδειας. Και οι κτηνοτρόφοι από τη δική τους πλευρά, στο ίδιο μήκος κύματος και με αρκετούς αγρότες, επισημαίνουν ότι πλέον τίθεται θέμα επιβίωσης. Οι κτηνοτρόφοι, όπως επισημαίνεται, πολλούν με περσινές τιμές, καθώς τώρα ξεκινάει η νέα παραγωγική περίοδος, η οποία, όπως επισημαίνουν, δεν πάει καλά φέτος από γάλα και από κρέας. Παράλληλα, υπάρχουν καταστροφές και στα αμνοερήφια. Η κυρία Διβάνη επισήμανε ότι υπάρχουν κάποιοι που θησαυρίζουν σε βάρος των καταναλωτών ενώ μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο. Και το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα με το κρέας. Μεν έχει αυξηθεί η τιμή του γάλακτος στους κτηνοτρόφους γύρω στα 10 με 15%. Οι ζωοτροφές όμως και το κόστος ενέργειας έχουν αυξηθεί 100%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κόστος παραγωγής σε εμάς είναι δυσανάλογο με αυτό που μπορούμε να καταφέρουμε. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα στον καταναλωτή έχουν ανέβει πολύ περισσότερο, δηλαδή φτάνουν και το 50 με 60%, ίσως και παραπάνω.
Και αυτά που λέει ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι μπορούμε να βρούμε στο καλάθι του νοικοκυριού και φέτα 7 ευρώ, αυτό είναι ψέμα. Εάν θα βρούμε κάτω από 9 ευρώ, δεν υπάρχει, μόνο το λευκό τυρί. Η φέτα έχει 13 με 14 ευρώ. Όλοι μπορούμε να το δούμε και όλοι το βλέπουμε καθημερινά. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα να μπορέσουμε να κατεβάσουμε το γάλα, αρκεί να κατεβούν οι ζωοτροφές, το κόστος παραγωγής και τα φάρμακα που εμείς, ξέρετε, κάνουμε και εμβολιάζουμε τα ζώα μας, έτσι. Όλα αυτά έχουν ανέβει 100% οι τιμές τους, επίσης και η ενέργεια. Αυτή τη στιγμή το πρόβιο γάλα φτάνει 1,60, σε κάποιες περιπτώσεις και 1,70. Το γίδινο από 95 έως 1 ευρώ, το απλό συμβατικό. Το βιολογικό πάει γύρω στα από 1,5 έως 1,10. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα δώσει κάποια χρήματα στους κτηνοτρόφους, κάποια έκτακτη ενίσχυση. Αυτό το παλεύουμε, να φανταστείτε, πάνω από ένα χρόνο να γίνει. Υποτίθεται ότι τέλη Δεκεμβρίου θα δίνανε τα χρήματα. Δεν έγινε αυτό και πολύ αμφιβάλλω αν θα γίνει και τέλη Ιανουαρίου που λένε. Περνάει ο καιρός, δεν μπορούμε να ταΐσουμε τα κοπάδια μας και καταλαβαίνετε όταν δεν ταΐστε ένα ζώο δεν δίνει την αναμενόμενη παραγωγή ούτε στο κρέας ούτε στο γάλα. Γι' αυτό και θα δούμε μείωση και στο γάλα, αλλά τραγικές μειώσεις και στο κρέας. Την ίδια ώρα τόνισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πάρει την οικονομική ενίσχυση που υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Θα δινόταν στα τέλη Δεκεμβρίου. Η πλατφόρμα όμως άνοιξε στις 9 Ιανουαρίου για λίγες ημέρες και με πολλά προβλήματα. Τα χρήματα δεν έχουν δοθεί στους κτηνοτρόφους και τώρα οι πληροφορίες που έχουν είναι ότι πρόκειται να τη λάβουν τέλος Ιανουαρίου. Τα χρήματα όμως, όπως επεσήμανε η κυρία Διβάνη, είναι ελάχιστα και δεν μπορούν να καλύψουν ανάγκες των κτηνοτρόφων. Λοιπόν, τώρα Βασίλη, το απόγευμα στο Βόλο έχουμε μια εκδήλωση με τον Ναι, ακριβώς, με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο. Είναι η παρουσίαση του βιβλίου του. Θα γίνει λοιπόν το απόγευμα με την πλάτη στον τοίχο διαπραγματεύσεις για την οικονομία και την κοινωνία 2015-2019. Ένα επίμαχο, θα λέγαμε, διάστημα που αφορά και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτός είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του κύριου Τσακαλώτου. Στις 7 λοιπόν, στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα γίνει η παρουσίαση. Και τώρα πάμε να δούμε τι έγινε χθες σε μια εκδήλωση. Εκδήλωση για την γιορτή, στην οποία καλούσε ο ίδιος, για την ονομαστική του γιορτή, του βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Αθανάση Λιούπη. Μια εκδήλωση που έγινε, ήταν ανοιχτή, έτσι. Ακριβώς, ναι. Άλλωστε είμαστε και λίγο πριν τις εκλογές, οπότε πολλοί έσπευσαν να του πούν φυσικά τα χρόνια πολλά, αλλά και να ακούσουν και να συνομιλήσουν και μαζί του εν ώψη και των εκλογών. Προεκλογική περίοδος σε κάθε περίπτωση. Ήταν μια εκδήλωση που πραγματικά είχε πάρα πολύ κόσμο, πάντως να σημειώσουμε, και καταγράψαμε τις εικόνες με το αναλυτικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Άστρα. Μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την ονομαστική εορτή του κυρίου Λιούπη στο ξενοδοχείο Βόλος Παλάς. Το αδιαχώρητο στον κύριο Λεξία επικράτησε. Ο κύριος Λιούπης δέχθηκε ευχές από πάρα πολύ κόσμο και παράλληλα τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια να αναδεικνύουν τα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας προς το κεντρικό κράτος και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και να υπάρχουν λύσεις, να δίνονται λύσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εγγυηθεί για καλύτερες ημέρες για τον ελληνικό λαό και το κάνει πράξη σε κάθε περίπτωση. Χρόνια του πολλά να το ευχηθούμε και εμείς φυσικά από εδώ, με υγεία και ό,τι καλύτερο. Εσένα, Βασίλη, σε αυτό το σημείο σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πάμε εμείς να δούμε τις εικόνες της χθεσινής εκδήλωσης. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν το απόγευμα της Τετάρτης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βόλος Παλάς για την ονομαστική εορτή του βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Αθανάσιου Λιούπη. Το αδιαχώρητο επικράτησε συγκεκριμένα και ο βουλευτής Μαγνησίας δέχθηκε ευχές για την ονομαστική του εορτή, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια να αναδεικνύουν τα ζητήματα της περιοχής του Βόλου και ευρύτερα της Μαγνησίας στο κεντρικό κράτος και την κυβέρνηση και σε κάθε περίπτωση να επιλύονται. Επισήμανε παράλληλα ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει εγγυηθεί για ένα καλύτερο μέλλον για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και αυτό κάνει πράξη με το επιτελείο του. Πλήθος κόσμου λοιπόν και αυτοδιοικητικών αλλά και άλλων τοπικών φορέων έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση του βουλευτή για τη γιορτή του. Το καλοκαίρι του 2018, κοντά ένα χρόνο πριν τις εκλογές, είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρό μας κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης. Η συνάντηση μαζί του ήταν το ξεκίνημα αυτής της πορείας. Ήθελα να προσφέρω στον τόπο, αλλά ήξερα ένα μονοπάτι. Η συζήτηση με τον πρωθυπουργό, ο τρόπος σκέψης του, το ήδη καταρτισμένο σχέδιό του για τη χώρα, μια σειρά έτοιμων νομοθετημάτων που έδειχναν οργάνωση, πλάνο και όραμα, αλλά και η αμεσότητά του ήταν αυτά που με έκαναν να μην διστάσουν αυτό το νέο. Βγήκα από το χειρουργείο και μπήκα σε έναν άλλο πρωτόγνωρο δρόμο. Η προεκλογική περίοδος του 19 ήταν σύντομη, ήταν πολύ γρήγορη. Πολλοί δεν με γνώρισαν, ήξεραν όμως τη δουλειά μου. Και για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Πάντα ήμουν υπέρ της σωματικότητος, της συνεργασίας, του διαλόγου και κυρίως της επίλυσης των προβλημάτων άμεσα και γρήγορα.
Η ψήφος σας ήταν το εισιτήριό μου για το κοινοβούλιο και με όλη μου την ειλικρίνεια προσπάθησα για το εισιτήριο. Τα κοινοβουλευτικά πλέον καθήκοντα ήταν διαφορετικά από τη διαθήκη και τα αντιμετώπισα με μελέτη, με προσπάθεια, με συνέπεια. Στόχος μου, όπως και στόχος όλων μας, εκτός των άλλων, είναι να βγει η Μαγνησία στο προσκήνιο, να επιληθούν ζητήματα που χρονίζουν. Με τους συναδέλφους βουλευτές και υφυπουργούς, με τον Περιφερειάρχη, με τους Δημάρχους, με όλους τους Δήμους, πετύχαμε πολλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα παρά τις μεγάλες εξωγενείς δυσκολίες. Έτσι, σε έναν μικρό απολογισμό αυτών των ετών, υλοποιούνται ή θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται ή βρέθηκε χρηματοδότηση για να υλοποιηθούν η ηλεκτροκίνηση και οι συνδυασμένες μεταφορές, η σύνδεση του σιδηροδρόμου με το λιμάνι, με τις βιομηχανικές περιοχές, με τη βιομηχανική περιοχή του Αλμυρού, με το αεροδρόμιο, το Μουσείο της Αργούς, το Δικαστικό Μέγαρο, το χιονοδρομικό, όπως και τα υποβρύχια μουσεία που υλοποίησε η περιφέρεια το προηγούμενο διάστημα και γενιάστηκαν από εμάς. Έργα εκατομμυρίων ευρώ σε όλους τους Δήμους για την οδοποιία, για τις υποδομές, έργα πολιτισμού, με αναστήλωση μοναστηριών και εκκλησιών, εναλλακτικός τουρισμός, ανάλυση του πρωτογενού μας τομέα. Μάλιστα. Τώρα, ελάτε κυρίες και κύριοι, να πάμε σε αυτό το σημείο, να συνδεθούμε ζωντανά με την Σκιάθου, με το νησί της Σκιάθου. Εκεί βρίσκεται ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Άστρα στις Βόρειες Ποράδες, ο συνάδελφός μου δημοσιογράφος, ο Νίκος Τζούμας. Τζούμα, Νίκο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Τι έχουμε σήμερα στη Σκιάθο? Είμαστε στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο είσαι? Σήμερα είμαστε στη Σκόπελο, δεν είμαστε στη Σκιάθο, ναι. Έλα, εντάξει, τα μπερδέψαμε, δεν πειράζει. Όμορφα νησιά και τα δύο πάντως. Συνήθεια. Εσύ ανταποκριτής μας στις Βόρειες Ποράδες, οπότε είσαι σε όλα τα νησιά. Εντάξει. Σκόπελο λοιπόν. Και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα είμαστε Σκόπελο. Στη Σκόπελο και είναι αρκετά σημαντικός ο λόγος που είμαστε στη Σκόπελο. Η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζέτα Μακρύ και βουλευτής Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, παρέδωσε πριν από λίγη ώρα ένα υπερσύγχρονο μικρό ασθενοφόρο και λέμε μικρό από πλευράς όγκου. Κατά τα άλλα, είναι ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο αξίας 67.000 ευρώ. Και αυτό ήταν μετά από ένα αίτημα που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή του νησιού, αφού υπήρχαν σοβαρές καθυστερήσεις στις μεταφορές και τις μετακινήσεις των ασθενών με δυσάρεστα αποτελέσματα. Αυτό βέβαια συμβαίνει σε όλα τα νησιά. Να μην ξεχνάμε ότι πριν από περίπου 1,5 χρόνο κάτι αντίστοιχο έγινε και στη Σκιάθο. Οι μικροί δρόμοι δεν επιτρέπουν στα ασθενοφόρα τα οποία κινούνται στους μεγάλους δρόμους των πόλεων να μπορούν να έρθουν και να παραλάβουν τους ασθενείς. Να πούμε ότι αυτό ήταν μια πρωτοβουλία που ανέλαβε η κυρία Μακρύ, αλλά βρήκε συμμέτοχους αρκετούς χορηγούς, λόγω βέβαια του υψηλού κόστους που είχε η αγορά. Κατά συνέπεια, Νίκο, μιλάμε για ένα ασθενοφόρο μικρό, που, έτσι ευέλικτο, που μπορεί άνετα να κινείται στους στενούς δρόμους του νησιού της Σκοπέλου και τα χρήματα για την αγορά του έχουν εξασφαλιστεί από ιδιωτική πρωτοβουλία. Ακριβώς. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε πρώτα απ' όλα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιασό Θεσσαλίας, ο οποίος την χάνει να είναι σκοπελίτης, να είναι από τη γλώσσα, είναι ο μευτήρας ο κύριος Σταματίου. Επίσης, να πούμε ότι συνέβαλε η ΔΔΕ, η Κοσμοτέ, το κτίριο εκδόσεις και η κυρία Τίτη Ψηλάκη Πετραλιά. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που συνέβαλαν πάρα πολύ στην αγορά αυτού του ασθενοφόρου και σήμερα όλοι τους, είτε μέσω εκπροσώπων, βρέθηκαν στο κέντρο υγείας της Σκοπέλου, όπου έγινε και η παράδοση. Βέβαια, να πούμε ότι υπήρχε και μια σημαντική πρωτοβουλία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Άγωνη Γραμμή Γόνιμη ΆΜΚΕ, και αυτό γιατί χρειάζεται μια τυπική διαδικασία που είναι και αρκετά χρονοβόρα, και μέσω αυτής της εταιρείας η παράδοση του ασθενοφόρου έγινε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Στην παράδοση του ασθενοφόρου, να πούμε ότι παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος, ο υποδιοικητής, συγγνώμη, της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Τσιαούσης. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, μιλάμε για μια ιδιωτική πρωτοβουλία, μιλάμε για μεγάλες εταιρείες, επιχειρήσεις που συγκέντρωσαν τα δικά τους χρήματα. Mm-hmm. Αγοράστηκε το ασθενοφόρο και η κυρία Μακρύ σήμερα παρέστη στην παράδοση, έτσι, γιατί πρέπει να πούμε, Νίκο, και διόρθωσε με αν θυμάμαι λάθος, ότι εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον
Σαν να θυμάμαι, είχε γίνει αποδεκτό το αίτημα του νησιού για αυτό το μικρό ασθενοφόρο που επρόκειτο να παραδοθεί μέσω της, του Υυπουργείου Υγείας και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πιθανότατα δεν έγινε κατορθωτό να γίνει αυτό, οπότε μπήκαν μπροστά οι ιδιώτες και έδωσαν τα χρήματά τους. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτή η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία συντόνισε όλο αυτό το τυπικό ζήτημα και μέσω των χορηγιών ήταν πολύ πιο γρήγορη η αγορά του ασθενοφόρου για να έρθει στο νησί της Κοπέλου. Αλλιώς θα ήταν μια μεγάλη και χρονοβόρα διαδικασία. Μην ξεχνάμε ότι στο νησί της Σκιάθου ήρθε με ένα μικρό ασθενοφόρο, μικρού όγκου, αλλά ήταν ένα μεταχειρισμένο το οποίο είχε έρθει από τη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Οπότε έφυγε το μεταχειρισμένο, δεν είναι εκεί και. Και θα αντικατασταθεί από το καινούριο. Στη Σκιάθο είναι μεταχειρισμένο. Εδώ έχουμε καινούριο γιατί μπήκαν μπροστά οι χορηγοί. Μάλιστα. Και γι' αυτό αγοράστηκε με το κόστος αυτό των 67.000 ευρώ. Βέβαια, να πούμε ότι η κυρία Μακρύ ήρθε εδώ και με την αρμοδιότητα ως υφυπουργού παιδείας, εκτός του ασθενοφόρου, έχει ξεκινήσει και παραδίδει μέσω του ΚΤΥΠ έναν μεγάλο εξοπλισμό σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις σχολικές μονάδες, σήμερα στη Σκόπελο και αύριο στην γλώσσα Σκοπέλου. Πάμε λοιπόν, Νίκο, να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε τη ζωντανή μας σύνδεση και για το επόμενο θέμα, μιας και υφυπουργός παιδείας βρίσκεται εκεί, να ρωτήσω αν έχει ρωτηθεί ή έχει ενδεχομένως τοποθετηθεί σε κάποιες από τις επαφές, σε συναντήσεις ή ερωτήσεις που και εμείς τις έχουμε θέσει για το θέμα για το οποίο βράζουν τα σχολεία στο Βόλο με τους μαθητές που μένουν χωρίς σχολικά γεύματα. Έχουμε κάποια τοποθέτηση γύρω από αυτό? Βεβαίως. Να πούμε ότι με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε και από εσένα, ρωτήσαμε την κυρία Μακρύ για αυτό το πρόβλημα που υφίσταται. Μας είπε βέβαια ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, είναι θέμα του Υπουργείου Εργασίας, είναι αρμοδιότητα της κυρίας Μιχαηλίδου. Υπήρξε μια δικαστική απόφαση που λίγος πολύ εγκλώβιζε τη διανομή αυτή των σχολικών γευμάτων. Δεν γνωρίζω βέβαια και δεν ρώτησα αν είναι το πρόβλημα μόνο στο Βόλο ή και σε άλλες περιοχές. Είναι σε 7 πόλεις της χώρας. Ναι, είναι θέμα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο όμως προσπαθούν με πάρα πολλές σύντομες διαδικασίες να το ξεπεράσουν. Να πούμε ότι η κυρία Μακρύ θα παραθέσει και συνέντευξη στις 6 η ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άστρο, οπότε εκεί μπορεί να ρωτηθεί και πιο αναλυτικά για το συγκεκριμένο θέμα που πραγματικά υφίσταται και είναι και πολύ άσχημο για. Ναι, γιατί αρχικά ήταν εδώ να την φιλοξενήσουμε σήμερα με αφορμή και αυτή τη ζωντανή σύνδεση εδώ στην εκπομπή την μεσημεριανή, αλλά λόγω ενός μιας άλλης υποχρέωσης, ενός γεύματος, όπως μας ενημέρωσε. Ναι. Θα είναι στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα στις 6 το απόγευμα. Πάντως τώρα, εντάξει, θα σχολιαστούν εκεί περισσότερα που απευθείας θα μιλήσουν συνάδελφοί μου με την ίδια. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και άλλα θέματα δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, όπως σήμερα η παράδοση ενός ασθενοφόρου. Ωστόσο, είναι μπροστά εκεί η κυρία Μακρύ. Ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και το απόγευμα. Εσένα σε ευχαριστώ θερμά για τη ζωντανή σύνδεση που είχαμε, Νίκο, με τη Σκόπελο, με το πανέμορφο νησί της Σκοπέλου. Καλή νησί συνέχεια Σκοπέλου. Στο ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα εμείς κυρίες και κύριοι πάμε να δούμε και κάποια άλλα θέματα από την υπόλοιπη Θεσσαλία. Ο Γιώργος Καραμάνης είναι εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό απόγευμα και σε σένα. Καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε από μια σύλληψη που είχαμε στο Μουζάκι. Ναι. Τι έγινε εκεί? Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Μουζακίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγαριλίκια, μείγματος κάναβης και καπνού συνολικού βάρους 2,4 γραμμαρίων. Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στο σπίτι του και στην οικία του βρέθηκαν ένα λειτουργικό πιστόλι, 6 φυσίγκια, 6 συσκευασίες με ποσότητες αποξηραμένης κάναβης, συνολικού βάρους 756,6 γραμμαρίων. 776,6, 756,6. Μεγάλη ποσότητα. Μεγάλη ποσότητα. Μάλιστα. Μάλιστα, οπότε η αστυνομική έρευνα έβγαλε μεγάλο λαβράκι εδώ σε αυτή την περίπτωση και έχουμε τη σύλληψή του. Είναι μεγάλη ποσότητα.
Τώρα, εντεταλμένος σύμβουλος αγροτικής ανάπτυξης στο Δήμο Τρικαίων, Γιώργο, το επόμενο θέμα. Ναι. Ποιος αναλαμβάνει, τώρα αναλαμβάνει. Στα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης για γεωργούς και κτηνοτρόφους δίνει ναι. έμφαση και βαρύτητα ο Δήμος Τρικαίων ναι. και ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου ναι. ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Τομέα Α Βασίλη Κρανιά ως εντεταλμένο σύμβουλο αγροτικής ανάπτυξης. Μάλιστα. Ο κ. Κρανιάς ασχοληθεί με ζητήματα που σχετίζονται με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή ναι. σε όλο το εύρος του Δήμου του Τρικαίων. Μάλιστα. Και καλά κάνει, γιατί άλλωστε είναι και μια περίοδος που είναι πολλά ασφάλως. Και σημαντικά τα ζητήματα για τον πρωτογενή τομέα. Και πάμε τέλος, Γιώργο, να δούμε εγκλεισμό. Έχουμε κάποιον εγκλεισμό ατόμου σε κλινική μεταφορά, αλλά υπάρχει εισαγγελική παραγγελία εδώ. Ακριβώς. Υπάρχει εισαγγελική παραγγελία Βάσο σε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση μεταφοράς ατόμου αμαία που χρήζει ειδικής βοήθειας. Έλαβε σήμερα το πρωί η αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων μαζί με διασώσεις του ΕΚΑΒ. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο που είναι αμαία ναι. ζούσε πολλά χρόνια με τον πατέρα του μαζί ναι. σε σπίτι κοντά στο δικαστικό μέγαρο και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση επιβίωσης. Ο πατέρας εν ζωή, Γιώργο? Ναι. Μάλιστα. Σε πολύ άσχημη κατάσταση επιβίωσης ναι. και φυσικά ο περιβαλλόντος χώρος ήταν μια υγειονομική βόμβα. Μάλιστα. Άρα διαπιστώθηκε από κοινωνικές υπηρεσίες οι συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε, έτσι, μέσα ναι. στο διαμέρισμα. Ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ακριβώς. Ο πατέρας του στο ίδιο σπίτι, αλλά οι συνθήκες άκρως ακατάλληλες για να ζει ένα άτομο, ειδικά όταν έχει προβλήματα, έτσι. Ναι. Οι αστυνομικοί μαζί με το ΕΚΑΒ συνέδραμαν μετά από την εισαγγελική παραγγελία. Μάλιστα. Οι αστυνομικοί μπήκαν με στολές και μάστες μέσα στο σπίτι. Τόσο πολύ πια ήταν αυτή η κατάσταση, φανταζόμαστε, ναι, έτσι. Που ήταν σε άθλια κατάσταση και αφού κινητοποίησαν το νεαρό άτομο αμαία, το μετέφεραν μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ ναι. και έγινε η επιτυχημένη μεταφορά σε κλινική μονάδα εκτός Τρικάλων και πλέον θα υπάρξει η ανάλογη αντιμετώπιση και νοσηλεία. Μάλιστα. Είναι από αυτά τα οικογενειακά δράματα, από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις που πρέπει να χειριστούν κοινωνικές υπηρεσίες. Εδώ είχαμε εισαγγελική παραγγελία, οπότε μπήκαν μέσα και αστυνομικοί, αλλά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ για να μεταφέρουν αλλού αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλή συνέχεια. Και εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο. Κατεβάστε το στο κινητό σας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας με την βοήθεια του συναδέλφου μου, του Μάκη Θεοδόρου. Μάκη, καλό απόγευμα. Μάκη. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου και εσένα. Τι να ξεκινήσουμε. Εγώ τώρα σας βλέπω κιόλας. Α, ωραία, τέλεια. Για πες, γιατί... Άλλαξες το μαλλί. Όχι, ίδιο. Δεν σε βλέπω πολύ καλά. Για στα μαλλιά τώρα, για πες. τι προκρίνεις από εδώ, γιατί συμβαίνουν πολλά, έτσι, και είναι λογικό. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι για την ερχόμενη Δευτέρα έχει ανακοινωθεί η συνέντευξη τύπου από τον Πρωθυπουργό. Τώρα, πολλοί κοιτούν εκεί, μήπως και τυχόν κάτι ξεδιαλύνει με τις εκλογές. Ένα αυτό. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται
πια ότι το τοπίο αρχίζει και ξεκαθαρίζει για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και φυσικά όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, τόσο διάφορα θέματα βγαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα και δημιουργούν και αντιπαραθέσεις. Δεν ξέρω εσύ ποιο θέμα θα προκρίνεις έτσι για να σχολιάσουμε, αλλά ίσως ενδεχομένως αν ήθελες ένα σχόλιο να κάνουμε καταρχάς για αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία που έχει αναλυθεί, να τεθεί μπλόκο σε κόμματα που εκφράζουν ακραίες θέσεις και απόψεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν διαβουλεύσεις γύρω από αυτό και διαβουλεύσεις και με τα υπόλοιπα κόμματα από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά δεν βλέπουμε και απόλυτη συμφωνία. Τι γίνεται σε αυτό τώρα? Καταρχήν αυτό το θέμα, όλα θα τα πούμε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Καταρχήν σε αυτό το θέμα υπάρχει ένα τεχνικό, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Υπάρχει διαδικασία η οποία είναι λίγο προβληματική. Τι γίνεται εδώ? Είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις ότι κάποιος ο οποίος έχει κατηγορηθεί γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί για εκείνο και για εκείνο το έγκλημα, κάποιος ο οποίος δεν έχει πολιτικά δικαιώματα, που έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα του, εκλέγει, που εκλέγεται και αυτά, να μην είναι υποψήφιος εκλογές. Αυτό πολύ εύκολα με μια διάταξη το περνάς και αν θέλεις είναι και λογικό. Μπορείς να περάσεις μια διάταξη η οποία να λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει στραφεί κατά της δημοκρατίας, κάποιος ο οποίος υποστηρίζει την άποψη του ναζισμού, αυτό εύκολα το περνάς. Είναι μια πολύ απλή και εύκολη διάταξη. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που κατεβαίνει ένα κόμμα, έχει έναν αχυράνθρωπο μπροστά, ένα ξάδερφο του πραγματικού προέδρου, ναι, ή του ιδρυτή του κόμματος, ή ξέρω εγώ κάποιον γνωστό του που του είχε εμπιστοσύνη και βάζει μπροστά έναν αχυράνθρωπο. Εκεί υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα, πώς το αποκλείεις αυτό. Διότι ό,τι κι αν είναι ένας άνθρωπος, ό,τι κι αν είναι, ό,τι κι αν έχει κάνει, κοντός, ψηλός, χοντρός, λιγνός ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορείς να πεις, δεν μπορείς να εκλεγείς χάρη στο δικαίωμα του εκλέγεσαι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ούτε μπορείς να πεις ότι, ξέρεις, απαγορεύεται η κυρία Σαμακοβλή να είναι υποψήφια γιατί είναι φίλη του κύριου Θεοδόρου. Η ξαδέρφη, η σόη. Ναι, δεν προβλέπεται τέτοια ωραία διαδικασία. Κατά συνέπεια, αυτό που επιχειρείται, ψάχνουν λοιπόν να βρουν, έχει βάση να βρουν μια φόρμουλα. Ναι. Είναι τεχνικό το θέμα. Ναι. Δεν νομίζω ότι διαφωνούν. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι. Νομίζω ότι υπάρχει δήλωση και από τον Τσαπανίδου για το θέμα αυτό. Έχω την εντύπωση ότι είναι τεχνικό το θέμα. Τώρα, το αν. Έχουμε συμφωνία επί τη ουσία, αλλά διαφωνούν στι λεπτομέρειε. Ναι, εγώ θα πω προσωπική μου άποψη εδώ. Δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης του αποκλεισμού. Και είμαι υπέρ της άποψης ότι οι δημοκρατίες αποκλείουν από μόνες τους. Εάν μια δημοκρατία δεν ξέρει τι είναι κακό για την ίδια και δεν μπορεί να το αποκλείσει, είναι άξια της μοίρας της. Αλλά αυτό είναι μια πολύ προσωπική άποψη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, Μάκη, στα υπόλοιπα θέματα που κυριαρχούν φυσικά, όχι μόνο τώρα, εδώ και πολλούς μήνες, είναι τα θέματα της οικονομίας και τα θέματα των ανατιμήσεων. Και έχουμε και πολλές ανατιμήσεις σε αγροτικά προϊόντα και έχουμε γενικά πολλές διαφορές της τιμής από το πώς ένα προϊόν φεύγει από τον παραγωγό και με τι τιμή φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι, για να έρθουμε και στα πιο δικά μας, ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, μέσω του τρολαρίσματος, επιχείρησε τις τελευταίες ώρες να αναδείξει αυτό το θέμα της ακρίβειας. Δεν ξέρω να μου πούνε από το κοντρόλ αν έχουμε έτοιμο να δούμε το βίντεο που έχει αναρτήσει καταρχάς ο κύριος Κόκαλης, για να κατανοήσουμε όλοι τι συζητάμε, αν το έχουμε το βιντεάκι. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ αυτό που έχει αναρτηθεί από τον κύριο Κόκαλη και δείχνει αναπροϊόν, κάστανα, μήλα βλέπουμε εδώ, πατάτες, ακτινίδια, εδώ παρακολουθούμε, τιμές δηλαδή διάφορες, φέτα
αμύγδαλα, εσκροκέρδια λέει στο τέλος ο κύριος Κόκαλης με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και για κάθε προϊόν εδώ που παρακολουθήσαμε ενδεικτικά φανταζόμαστε έχει επιλέξει κάποια προϊόντα δείχνει αρχικά την τιμή που υπάρχει στο χωράφι και με ποια τιμή το ίδιο προϊόν καταλήγει στο ράφι. Λοιπόν, πάμε τώρα, Μάκη, σε αυτό το σημείο μαζί να καλωσορίσουμε και να βάλουμε στη συζήτησή μας τον βουλευτή της Λάρισας με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Κύριε Κόκαλη, καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλό απόγευμα, κυρία Σαμακοβλή. Καλό απόγευμα στους τηλεθεατές σας και στον κύριο Θεοδόρο. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε αυτό που αναρτήσατε, κύριε Κόκαλη, τρολάροντας την ουσία τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που εσείς έχετε βρει και τα έχετε αναρτήσει από το χωράφι στο ράφι. Γιατί αυτός ο τρόπος για να ασκήσετε κριτική καταρχάς? Γιατί πρέπει η παραπληροφόρηση να μπει ένα τέλος πρώτον στην παραπληροφόρηση. Δεύτερον, ήθελα να αναδείξω την απουσία ελέγχων η οποία πλήττει, προσέξτε, όχι μόνο τους αγρότες, αλλά και όλους εμάς τους καταναλωτές. Εδώ αναδεικνύονται δύο σοβαρά θέματα. Πρώτον, το γάλα ο αγρότης το δίνει 1,70. Η φέτα το τυρί έχει 12 με 13 ευρώ και αυτά πριν η έρευνα σε σούπερ μάρκετ πάντα, πριν 7 με 8 ημέρες. Έχει 13 ευρώ. Μια τεράστια απόκληση την οποία καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής. Όλοι μας. Δεύτερον θέμα. Το φαινόμενο των ανοιχτών τιμών απασχολεί πάρα πολλούς αγρότες και εκεί στη Μαγνησία και στη Λάρισα και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, πουλάει κάποιος τα προϊόντα του αλλά τα πουλάει με ανοιχτή τιμή. Δεν ξέρει τι τιμή θα πάρει. Δηλαδή τι εννοείται, τα δίνει στον επόμενο και περιμένει πόσα θα του πληρώσει. Τα δίνει στον έμπορο και ο έμπορος του λέει στο περίπου το μήλο ή το αμύγδαλο θα είναι τόσο. Αλλά δεν του λέει πότε θα πληρώσει, πότε θα πληρωθεί μάλλον ο αγρότης, ούτε και του δίνει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Είναι το φαινόμενο των ανοιχτών τιμών. Άρα, μέσα από αυτό το βίντεο, το γραφικό, αναδεικνύονται δύο σημαντικότατα θέματα. Ένα είναι η εσχροκέρδεια, όχι απλά ακρίβεια, εσχροκέρδεια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η απόκληση. Το μύγδαλο, ο παραγωγός στη Μαγνησία και στη Λάρισα, το δίνει την ψύχα 5,5 ευρώ, με το κουκούτσι 1,5 ευρώ. Και στο σούπερ μάρκετ, τώρα αν πάτε σε σούπερ μάρκετ, θα το αγοράσετε 18 ευρώ το αμύγδαλο. Μάλιστα. Μάκη. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κόκαλης. Έχει σε αυτό που αναφέρει ο κύριος Κόκαλης απόλυτο δίκαιο. Αυτές είναι οι τιμές και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά πώς το, κύριε Κόκαλη, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Τι μέτρα λαμβάνεις? Κάνεις πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Βάζεις περιθώριο κέρδους? Με ποιο τρόπο, με ποιο μέτρο παλεύετε αυτή? Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα, έτσι? Πολύ καλή ερώτηση. Εφαρμόζοντας την νομοθεσία. Και θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Το 2018 προς το 19, μάλλον μέχρι και το 2018, είχαμε έντονες διαμαρτυρίες βαμβακοπαραγωγών για τις ανοιχτές τιμές στο βαμβάκι. Είχα την τιμή τότε να χειρίζουμε προσωπικά το συγκεκριμένο προϊόν, το βαμβάκι. Και το λύσαμε, κύριε Θεοδόρου, το φαινόμενο των ανοιχτών τιμών. Από το 19 και μετά, όταν ο βαμβακοπαραγωγός παραδίδει το προϊόν, παίρνει και τιμή. Ξεκάθαρα. Κατόπιν, αυτό ζητάμε και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να εφαρμόσει την νομοθεσία. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς στο βαμβάκι, να εφαρμοστεί και στα αμύγδαλα, στα μήλα, σε όλα τα προϊόντα.
Αυτό λέγεται αθέμητη εμπορική πρακτική. Όταν ο έμπορος αγοράζει ένα προϊόν και δεν λέει την τιμή, όχι να τον πληρώσει, ακούστε, όχι να τον πληρώσει. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, ζούμε σε δύσκολες οικονομικά εποχές, θα συμπληρώσω σε 5 μήνες με επιταγή. Δεν του ανακοινώνει την τιμή. Αυτό λέγεται αθέμητη εμπορική πρακτική. Κύριε Κόκαλη, εφόσον λέτε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, πού μπορεί δηλαδή να στοχεύει μια κυβέρνηση ή πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να μην νοιάζεται αν θα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία σε μια περίοδο μάλιστα που τους καταναλωτές τους έχει τσακίσει η ακρίβεια και τους παραγωγούς τα μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να το αφήνουν αυτό στον αέρα εφόσον μπορούν να βαδίσουν σε συγκεκριμένη διαδρομή νομοθετική. Γιατί λέτε ότι γίνεται αυτό, δηλαδή πού στοχεύουν. Και εμείς δεν μπορούμε, κυρία, να το καταλάβουμε. Κι όμως δυστυχώς έτσι είναι. Σας προκαλώ με την καλή έννοια και σας προσκαλώ να επιβεβαιώσετε αυτό το οποίο λέω. Το εφαρμόσαμε εμείς για το προϊόν που λέγεται βαμβάκι. Και από το 2020 ήρθε και ψηφίστηκε οδηγία, την ψηφίσαμε και εμείς, για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και η κυβέρνηση έχει όλα τα όπλα και όλα τα εργαλεία να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο. Ναι, άρα λέτε εσείς το καταπολεμήσατε επί των ειδικών σας, των δικών σας σημερών. Για το εντάξει. Γιατί να το αφήσουν τώρα αυτό ανεξέλεγκτο, αφού υπήρχε μια πεπατημένη, ειδικά τώρα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, που η ακρίβεια τσακίζει. Ρωτήστε την κυβέρνηση. Ναι. Εμείς ως αντιπολίτευση έχουμε θεσμικό ρόλο να προτείνουμε λύσεις, αλλά και να καυτηριάζουμε. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω προτείνει λύσεις, αλλά και κριτικάρω την κυβέρνηση, διότι ολιγορεί. Επίσης, εκτός από το φαινόμενο των ανοιχτών τιμών που πλήττει τους αγρότες, εδώ μιλάμε για εσχροκέρδια. Από τα 5,5 ευρώ το αμύγδαλο μέχρι τα 18 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, πιθανότατα παρεμβαίνουν πάρα πολύ άτυποι μεσάζοντες. Να, ο Μάκης εδώ χαμογελάει, πιθανότατα και το δικό του ρεπορτάζ. Μάκη, κάτι τέτοιο λέει. Όχι ρεπορτάζ. Τι? Εγώ κάνω, ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα. Έχω λοιπόν 15 αμυγαλιές. Τις μάζεψα φέτος και μάζεψα... Βάζεις και προσωπική εμπειρία τώρα, ναι. Για πες. Και πήγα λοιπόν κύριε Κόκαλη να τα πουλήσω και μου είπανε 1,70 το κιλό. Και τους λέω, έχω χαλάσει τα απογεύματά μου όλοι και τα χέρια μου. Θα σας το πουλήσω 1,70, δεν τα πουλάω. Και τα κρατάω. Και πάω την επόμενη μέρα στο μάρκετ και βρίσκω τα αμύγδαλα ψυχα 15 ευρώ το κιλό. Που εσύ θα το πουλούσες σε 1,70. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Αλλά όμως το πρόβλημα είναι πώς λύνεται. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει το σπαστήρα και σπάζει τα αμύγδαλα, σου λέει ότι κοίταξε να δεις, ξέρεις τι κάνουμε να πληρώσω από ρεύμα. Έχει μοτέρια, έχει μηχανήματα, έχει συντηρήσεις, έχει εργαζόμενους. Ο άνθρωπος ο οποίος θα το μεταφέρει, σου λέει, ξέρεις τι έχω να πληρώσω από πετρέλαιο για να πάω αυτό το τσουβάλι από εδώ να το πάω εκεί. Το μάρκετ το οποίο θα το πουλήσει, σου λέει, ξέρεις τι ρεύμα πληρώνω για τα ψυγεία για να το συντηρώ το προϊόν για να φτάσει σε ένα αρθείς να το πάρει στην πόλη. Και έτσι ο τιμές... Ο μόνος ο οποίος δεν λέει... Εδώ είπα αυτή τη δυνά. Ο μόνος ο οποίος, συγγνώμη για τη διακοπή, ο μόνος ο οποίος δεν μπορεί να πει κάτι δυστυχώς είναι ο αγρότης. Εν προκειμένου αμυγδάλο παραγωγός. Γιατί ναι, και ο αγρότης έχει υψηλότατο κόστος παραγωγής, όπως έχουν και οι μεταποιητές με τους παστήρα, πράγματι λόγω της ενέργειας. Άρα εδώ η κυβέρνηση πρέπει να καθίσει. Βέβαια θα μου πείτε στους 2 μήνες τι να προλάβει. Να καθίσει και να ασχοληθεί σοβαρά και να πει ότι το κόστος παραγωγής για το αμύγδαλο είναι πολύ παραπάνω από το 1,70 που πήγε να το πουλήσει, πολύ παραπάνω. Και καλά έκανε ο Μάκης ο Θεοδόρου και δεν το πούλησε 1,70. Διότι το κόστος παραγωγής για τον αγρότη, για τον παραγωγό, είναι πολύ μεγαλύτερο.
Άρα... συγγνώμη, αν δεν πουληθεί μετά και επιμένουν όσοι θα το αγοράσουν στις ίδιες χαμηλές τιμές, τι θα γίνει με την παραγωγή? Προσέξτε. Τι θα την κάνει εδώ, ο παραγωγός στη Σοδιά? Μα γι' αυτό λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δυνατοί συνεταιρισμοί να μπορούν να πουλήσουν, να έχουν διαπραγματευτική δύναμη. Αν υπήρχε ένας πολύ δυνατός συνεταιρισμός, ίσως κύριε Κόκαλη, συγγνώμη όμως τώρα, αλλά έτσι, επειδή οι δυνατοί συνεταιρισμοί είναι ζητούμενο πολλών χρόνων, αυτό δεν το είδαμε και επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, τώρα είναι η αλήθεια. Όλοι μιλάμε για δυνατούς συνεταιρισμούς, αλλά προσπάθειες άκαρπες. Οπότε κάθε παραγωγός αναγκάζεται να δίνει μόνος του τη μάχη, αυτή την πολύ δύσκολη μάχη. Ακούστε. Στη δικιά μας διακυβέρνηση ο νόμος ήταν πολύ καλύτερος. Να σας πω γιατί. Γιατί έφερε πρώτη φορά τη λέξη ομάδες παραγωγών. Πρώτη φορά. Πέρασε ομάδες αυτό στην πράξη όμως. Πουθενά πέρασε με στην τον πράξη. Νόμο, ακούστε, με τον νόμο Βορύδη καταργήθηκε το κοινωνικό πρόσημο, ο κοινωνικός χαρακτήρας του συνεταιρισμού. Καταργήθηκε. Τέλος. Και το ζητούμενο... Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αν σε αυτό το πολύ ευαίσθητο πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει μια σταθερότητα επιτέλους από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, έτσι. Κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζουν και όλοι αυτοί οι νόμοι. Δεν μπορεί να στηθεί κάτι σε μόνιμες έτσι βάσεις. Κυρία Σαμακοβλή, εγώ προσωπικά, αλλά και το κόμμα μου, έχουμε πει οτιδήποτε θετικό θα το επικροτούμε. Ξεκάθαρα. Όπως είπαμε με την αλλαγή του κανονισμού να προχωρήσουν εκεί που την αφήσαμε. Δυστυχώς δεν το προχώρησε. Τώρα πρόσφατα πριν ένα μήνα έκανα πρόταση μέσω ερώτησης στη Βουλή για τη δημιουργία δημοπρατηρίων. Ξέρετε ότι η Τουρκία έχει 10 δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων. Όχι, αλήθεια. Η Τουρκία έχει 10 δημοπρατήρια. Έτσι επιτυγχάνονται με τα δημοπρατήρια. Τι επιτυγχάνουμε? Φεύγουν όλοι οι περίεργοι μεσίτες, οι άτυποι μεσίτες από τη μέση. Καταπολεμιέται το μαύρο χρήμα και γνωρίζει ο παραγωγός, είτε παράγει ακτινίδιο, είτε αμύγδαλο, είτε οτιδήποτε άλλο, κάθε εβδομάδα πόσο έχει η τιμή του προϊόντος το οποίο πουλάει. Και στα δημοπρατήρια συμβάλλονται τα σούπερ μάρκετ. Οπότε καταλαβαίνετε, η διαφορά μειώνεται από το 1,70 μέχρι το 18 ευρώ στο αμύγδαλο. Μάλιστα. Άρα εσείς λέτε κατά συνέπεια ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι που εκμεταλλεύονται την όλη κατάσταση, έτσι? Βεβαίως. Σίγουρα το ενεργειακό, η ενεργειακή κρίση είναι λόγος για αύξηση των τιμών. Όχι όμως εις βάρος του αγρότη. Εδώ πρέπει η κυβέρνηση να παρέμβει. Εδώ θέλουμε την κυβέρνηση, γι' αυτό είναι το παράπονό μας, η κριτική μας. Σε δύσκολες οικονομικά περιόδους χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους. Δεν μπορεί η αγορά πλέον να είναι ανεξέλεγκτη. Δεν μπορεί. Μάκη. Και η διατίμηση, κύριε Κόκαλη, και η διατίμηση. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Είναι νομικό η διατίμηση. Γιατί η διατίμηση απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τι όμως μπορείς να κάνεις? Μπορείς με δύο κινήσεις. Αυτό το που είχαμε κάνει εμείς για το βαμβάκι, να εφαρμοστεί και για τα άλλα προϊόντα. Και δεύτερον, αυστηρότατους ελέγχους, ώστε να μειωθεί η ψαλίδα μεταξύ της τιμής στο χωράφι και της τιμής στο ράφι. Μάλιστα. Τώρα αυτή η μορφή... Επιθόρια κέρδους δηλαδή. Τι είπες, Μάκη? Σωστά. Λοιπόν... Περιθώριο κέρδους. Ποσοστό κέρδους συγκεκριμένο. Ναι. Ναι. Κύριε Κόκαλη, αυτή η μορφή τώρα κριτικής, έτσι, η μορφή με το τρολάρισμα... τι είχε ανταπόκριση, τι παρακολουθήσατε τις τελευταίες ώρες που έτσι κάνατε την κριτική σας για τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας, όπως τα κατονομάζετε? Ή πιστεύετε ότι πρέπει δηλαδή το τρολάρισμα να είναι μια νέα μορφή για να εισακουστείτε περισσότερο?
Όχι, πώς... είχε πράγματι, δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ τη λέξη αυτή τρολάρισμα, είχε πράγματι πολύ μεγάλη ανταπόκριση, ναι. Και θα συνεχίσω και με άλλου είδους θέματα, όπως είναι η στέγη, όπως είναι τα ενίκια. Μάλιστα. Δηλαδή έτσι ανεβάζατε βιντεάκια για να λέτε με στοιχεία του τι καταγράφετε. Με στοιχεία συγκεκριμένα, παραδεκτά από όλους, τι ίσχυε, τι ισχύει και τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Διότι ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρετε τι κάνει όμως η κυβέρνηση. Προσπαθεί να τα ωρεοποιήσει. Προσπαθεί να επιβάλλει ότι έχουμε μια νέα, πολύ καλή κανονικότητα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Μάκη, κάτι θες να συμπληρώσεις για να κλείσουμε εδώ. Πάντως το τρολάρισμα... Αυτό το είναι, πρέπει να εκφράζονται όλοι και να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν παντού την άποψή του, δεν το συζητάμε. Αλλά θα πρέπει να το προσέξετε λίγο, κύριε Βουλευτά, διότι υπάρχει πιθανότητα να το χρησιμοποιήσει κάποιος, να μην είστε εσείς από πίσω. Την πάτησε στην ονομαστική του εορτή, όπου του βγάλανε ότι θα έδινε και ο Γουρνοπούλα ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Ελευσίνα, συνάδελφος. Με 11 ευρώ η προσέλευση των ψηφοφόρων. Σωστά. Θα πρέπει να προσέχετε πολύ το ίντερνετ. Σωστά. Θέλει προσοχή. Του βγάλανε ότι θα πήγαινε ο ψηφοφόρο, θα του δίνει και 11 ευρώ για Γουρνόπουλο να φάνε στην ονομαστική του εορτή. Έτσι, θέλει λίγο προσοχή αυτό. Μπορεί να γυρίσει και ανάποδα. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Κόκαλη που ήταν εδώ μαζί μας. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να ευχαριστήσουμε και τον συνάδελφό μου, τον Μάκη Θεοδόρου. Καλό απόγευμα. Και εμείς να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, ελάτε τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να υποδεχθούμε τον γραμματέα του Συλλόγου Δασκάλων Μαγνησίας, τον κύριο Φωκά Καρακούση μαζί μας. Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα, κύριε Καρακούση. Καλησπέρα, καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Φυσικά είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Μεταξύ των άλλων, τώρα τελευταία, και τα θέματα αυτά των ιώσεων, που από ό,τι όλοι μαθαίνουμε και παρακολουθούμε εξαιτίας των ιώσεων και της γρίπης, αδειάζουν και σχολικές αίθουσες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ο χειμώνας είναι και ευτυχώς, μάλλον είναι σύμμαχος φέτος, οπότε μπορούμε και αερίζουμε πολύ πιο εύκολα τις σχολικές αίθουσες. Φανταστείτε να είχαμε και πολύ πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες, αυτό θα έκανε ακόμα πιο δύσκολο το πρόβλημα. Αλλά και πάλι υπάρχουν αρκετές απουσίες σε όλες τις σχολικές μονάδες, και οι ιώσεις και ο κορονοϊός και αυτός συμβάλλει. Εντάξει, πιστεύω θα περάσουν. Θα τα καταφέρετε και αυτά, έτσι. Έχετε, έτσι, περάσει, έτσι, έτσι. Έχετε περάσει και χειρότερα. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, τώρα όμως το θέμα που κυριαρχεί, και κυριαρχεί τώρα έτσι τελευταία, γιατί και πολλά ρεπορτάζ τα έχουν αναδείξει, αλλά εσείς ως σύλλογος το θέτετε μήνες τώρα. Έχει να κάνει με τα σχολικά γεύματα που δεν υπάρχουν στα σχολεία της πόλης του Βόλου για 2.800 και πλέον μαθητές, εδώ και ένα χρόνο χωρίς σχολικά γεύματα, για διαδικασίες, έτσι, άλλες, που φυσικά τις οικογένειες και τα σχολεία δεν τις αφορούν, αλλά τα γεύματα δεν φτάνουν στα παιδιά αυτής της πόλης. Ακριβώς όπως τα λέτε. Πέρυσι ήρθανε δύο μέρες το Δεκέμβρη, κλείσαμε μετά για τις διακοπές των Χριστουγέννων, τον επόμενο μήνα, τον Γενάρη, καλύφθηκε όλος. Λίγες μέρες του Φλεβάρι και από εκεί και πέρα σταμάτησαν. Η απάντηση ήταν ότι η εταιρεία η οποία είχε αναλάβει την υποχρέωση εδώ σε εμάς δέχθηκε αγωγή από κάποια άλλη εταιρεία ανταγωνιστική. Το θέμα ακολούθησε τη δικαστική οδό, φτάσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλα αυτά βέβαια είναι διαδικαστικά θέματα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι 3.000 σχεδόν μαθητές
είναι αυτή τη στιγμή χωρίς τα σχολικά γεύματα, τα οποία καταλαβαίνετε από τον αριθμό και μόνο των αιτήσεων, όταν λέμε για 3.000 μαθητές, σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και 3.000 είναι αυξημένοι φέτος, είναι αυξημένος αριθμός μαθητών σε σύγκριση με πέρσι, περίπου γύρω στο 20%, όπως έχουμε ενημερωθεί από τις... από τη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας και από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Συγγνώμη κύριε Καρακούς, δηλαδή αφορά μαθητές που έχουν δηλώσει ή αφορά το σύνολο των παιδιών σε ένα σχολείο ή έχουν δηλώσει ότι θέλουν να το λαμβάνουν... Οι μαθητές, η διαδικασία προβλέπει δήλωση των μαθητών. Δηλώνουν μαθητές. Γιατί κάποιοι μαθητές μπορεί να μην θέλουν να εντάξουν στα σχολικά γεύματα. Κατά συνέπεια μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό μαθητών που το θέλουν, βεβαίως, το χρειάζονται αυτό το σχολικό γεύμα. Φυσικά, όταν κάποιος συζητάει ότι χρειάζεται, ότι θέλει το σχολικό γεύμα, το έχει ανάγκη. Και αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος το ζητάει βρίσκεται χωρίς αυτό που ζητάει, χωρίς να έχει την ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται καθαρά στην οργάνωση, στην οργάνωση με πλευράς πολιτείας, το οποίο ναι, μεν το θέμα είναι διαδικαστικό και φταίει στα δικαστήρια και το θέμα των εταιριών, αλλά θα μπορούσε με μια πολιτική απόφαση, αυτό λέμε εμείς, που θα παίρνονταν από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο είναι το υπεύθυνο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Όμως δεν μιλάμε και για κανένα μεγάλο, τεράστιο ποσό. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο θα έχει 450.000 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να καλύψει. Συγγνώμη κύριε Καρακούση. Πόσο είναι το ποσό? 450.000 ευρώ περίπου το μήνα. Τόσο υπολογίσαμε για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα εδώ πέρα σε εμάς. Το μήνα. Το μήνα. Λοιπόν, τόσο υπολογίζεται, είναι ένα ποσό που θα μπορούσε με μια πολιτική απόφαση να λύσει το πρόβλημα προσωρινά και μετά αυτά να συζητηθούν, ας βρεθούν από εκείνους οι οποίοι έχουν την ευθύνη. Γιατί αυτά μην ξεχνάμε ότι είναι και χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διαχειρίσιμα χρήματα και θα έπρεπε να φτάνουν εκεί πέρα που έπρεπε να φτάσουν. Και τώρα απλά δεν αξιοποιούνται αυτά τα κονδύλια, έτσι, παραμένουν στην άκρη. Φυσικά και δεν αξιοποιούνται. Φυσικά. Φυσικά. Εσείς κύριε Καρακούση, που πολύ ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και με τον πρόεδρό σας, τον κύριο Μούσιο, έχετε πολύ συχνά ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Σας έχουν προσεγγίσει ως Σύλλογο των Εκπαιδευτικών από κάποιο αρμόδιο Υπουργείο, από κάποια υπηρεσία, να δουν τι προτείνετε κι εσείς ή τι εναλλακτικά θα μπορούσε να γίνει? Εμείς. Γιατί βλέπουμε ότι ο χρόνος κυλά, συμπληρώνεται ένας χρόνος, ένα έτος συμπληρώνεται από τη στιγμή που σταμάτησαν τα γεύματα, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Και εμείς αυτό κρατάμε για τα σχολεία και τους μαθητές. Εμείς παρενοχλήσαμε, κυρία Σαμακολουλή, ήρθαμε σε επαφή, ανεπίσημα βέβαια. Η υπόσχεση που πήραμε ήταν ότι μέχρι σας το Δεκέμβρη θα λυθεί το θέμα. Με ποιον τρόπο? Φτάσαμε, τελειώνει και ο Γενάρης, θα λυνόταν το θέμα, θα φτάνουν τα σχολικά γεύματα στα σχολεία. Θέλω να σας ρωτήσω. Έχει σκεφτεί κάποιος τον τρόπο, γιατί σίγουρα... Τον τρόπο δεν μας τον είπανε. Ναι. Τον τρόπο δεν μας τον είπανε. Μας είπαν ότι το θέμα θα λυθεί και το Δεκέμβρη θα φτάσουν τα σχολικά γεύματα στις σχολικές μονάδες. Τα γεύματα, ναι, στις σχολικές μονάδες. Από πού αυτή η διαβεβαίωση, τι συνάντηση είχατε? Κοιτάξτε να δείτε, δεν σας ξαναλέω πάλι ότι ενοχλήσαμε και μέσω της Ομοσπονδίας μας. Μπράβο. Σε κάποιες επαφές οι οποίες ήταν ανεπίσημες. Αλλά η διαβεβαίωση που πήραμε ήταν αυτές. Γιατί εμάς και ο θεσμικός μας ρόλος σε αυτή την περίπτωση δεν ασκούμε διοίκηση. Εμείς ρωτάμε, δεχόμαστε ενοχλήσεις από διευθυντές σχολικές μονάδες. Μπορείτε να μας μεταφέρετε το κλίμα που κι εσείς εισπράτετε μετά από τόσους μήνες χωρίς τα γεύματα στα παιδιά? Ποιο είναι το κλίμα από τους γονείς ή από τα παιδιά? Υπάρχουν γονείς οι οποίοι διαμαρτύρονται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, ρωτάνε συνεχώς τι θα γίνει και τι θα γίνει. Βέβαια και οι συνάδελφοι, οι οποίοι, να το πούμε εδώ, ότι μέσα στα χρονοδιαγράμματα που είχαν και σε όλα, μέσα στον Οκτώβριο ήταν έτοιμες όλες τις σχολικές μονάδες, είχαν ετοιμάσει όλα τα απαιτούμενα και τα απαραίτητα έγγραφα που χρειαζόντουσαν, που είχαν σταλεί από το Υπουργείο για να συμπληρωθούν. Ήταν όλες τις σχολικές μονάδες έτοιμες να υποδειχθούν τα σχολικά γεύματα. Ενοχλούνται λοιπόν οι συνάδελφοί μας, αλλά οι απαντήσεις που μπορούν να δώσουν, καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι είναι ανεπαρκείς. Όταν δεν έχεις ο ίδιος ενημέρωση, πώς μπορείς να απαντήσεις σε κάποιον άλλον? Τώρα, εσείς τι διαπιστώνετε
και συζητώντας φυσικά και με πολλούς συναδέλφους σας, και επειδή είστε εσείς τα πρόσωπα δίπλα στους μαθητές όλες αυτές τις ώρες της σχολικής δραστηριότητας, υπάρχουν παιδιά που το έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη αυτό το γεύμα ή άλλα παρόμοια γεύματα, ή αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα με τη σύντησή τους φυσικά σε σχέση με άλλα. Το δέχεστε αυτό το κλίμα? Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω έτσι άλλες πιο, καταλαβαίνετε, εκφράσεις. Όχι. Για να... Ναι, 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 ναι. Αλλά νομίζω ότι συνεννοούμαστε. Ναι, 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 ναι. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Υπάρχουν παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη τα σχολικά γεύματα. Μπορώ να απαντήσω με αυτήν την καταφατική πρόταση. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη τα σχολικά γεύματα. Έχουν ανάγκη αυτό το πιάτο, το φαγητό. Να σας το πω πολύ απλά. Γιατί ξέρετε, η κοινωνία μας τη γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί είστε καθημερινά στο ρεπορτάζ. Τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα οξυμένα. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες ζουν πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού. Άρα λοιπόν τα παιδιά τους δεν μπορεί να ζουν έξω από την οικογένεια. Καταλαβαίνετε ότι το παιδί είναι μέλος της οικογένειας, και αυτό όσο και όλες οι οικογένειες, αν για το παιδί τους δίνουν τα πάντα, όταν όμως φτάνει ο κόπος το χθένει και το παιδί θα δεχθεί τις συνέπειες όλου αυτού του προβλήματος που υπάρχει και της δυσκολίας. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρακούση, που ήσασταν εδώ. Ελπίζω σύντομα να δοθεί τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία. Και εμείς ελπίζουμε να δοθεί ένα τέλος, να αρχίσουν σιγά σιγά να λύνονται τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα, όπως είπατε και στην αρχή, είναι πάρα πολλά, έχουν συσσωρευτεί και πρέπει σιγά σιγά να βλέπουμε διεξόδους, γιατί ο κόσμος έχει φτάσει πλέον σε οριακά σημεία και σε οριακά επίπεδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα λέμε αύριο και πάλι στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Από όλους εμάς ευχές για καλό απόγευμα. Γεια σας.